Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλει. Κάνουμε, να αρχίσουμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, Βενετίκη Μαρία. Παρόν. Παρούσα. Παρούσα. Θεοδόσης Σουσούδης. Παρόν. Βάμπουκας Εμμανουήλ. Παρόν. Βιδάλης Νίκος. Παρόν. Θεοδωράκης Διαμαντής. Παρόν. Αδάμης Βασίλης. Παρόν. Γιαννής Δημήτρης. Παρόν. Μπάλας Ελευθέριος Αγών. Στεφάνου Νικόλαος. Δίπλας. Παρόν. Μπακέλας. Έρχεται εδώ. Τινιακός Δημήτρης, οκ, Τρανάκος Γιώργος, Τσαούσης Σπύρος, Μουστάκας Νίκος, παρόν, Μακρύ Αθηνά εδώ, Δυτικότσι Αναστασία, Αμάη εδώ, Αντώνογλου Αθού, Σωμάς Γιώργος εδώ, Καπάκης εδώ, Αμάη Καπόρα Αναστασία, ο Πάτος, ναι σωστά, και πάμε. Άρα λοιπόν, από τον Μπάλας Ελευθέριος, Τρανάκος Γεώργιος, Μουστάκας Ιωαννίδης. Έχει από εδώ καλύτερα. Πάμε. Πρόεδρε κοινοτήτων. Στεφάνη Γιώργος. Από τον. Σπέρτος. Παρόντες τι είναι. Άντης και Άντης είναι εδώ. Δημητράκη Μαρία. Έλα, πού είσαι. Παρούσα. Αστράς Χρήστος. Παρόν. Παρόν. Βολή Κανένα. Παρούσα. Παρούσα. Άλλος από τους τοπικούς. Μεσαριάς και Άρνης. Σαρής Κώστας. Και Δερβέσης Πέτρος. Τελειώσουμε. Έτσι να αναφέρω ότι ο κύριος Κανάτος έχει μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό, η οποία λέει εξής. Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 5η-26 Ιανουαρίου και ώρα 16 θα απουσιάσω, καθώς αυτή την εβδομάδα βρίσκομαι εκτός Άγγλου για προσωπικούς λόγους. Παρακαλώ για την ενημέρωσή σας, λειτουργώντας την απουσία μου αυτή από τις διαδικασίες του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Κύριε Γραμματέα, προσέλεγε και ο πρόεδρος της καταγγείλης. Προς ενημέρωση του σώματος, η συγκεκριμένη επιστολή δεν αποτελεί δικαιολογία για την απουσία. Απλώς μας λέει ότι δεν θα έρθει. Η δικαιολογία για την απουσία έχει να κάνει μόνο με κάποια ανωτέρα βία, είτε από χαρτί γιατρού ή από. Αν σου το λόγο, δεν προκύπτει από την συγκεκριμένη επιστολή ότι υπάρχει, ότι προκύπτουν αυτοί οι λόγοι της ασφαλείας. Απλώς να πω και εγώ κάτι για αυτό το θέμα. Για τα πρακτικά μου σε λέμε το κύριο Καφέ. Δώσε το λόγο σου, κύριε Καφέ. Να απαντήσω στο βήμα του ότι το θέμα είναι η αξία και οι λόγοι που επικαλείται ένα σύμβουλο είναι επιλογημένοι ή όχι, δεν το κρίνει ούτε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο τίποτα απλώς το καταγράφει, είναι θέμα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Προφανώς η διαδικασία πια δεν είναι στο θέμα του Προέδρου, είναι αποκεντρωμένη για να γίνει η απουσία ή όχι. Λέω ότι αυτή η επιστολή, η δική μου άποψη και την καταθέτω στο σώμα είναι ότι δεν προκύπτουν οι λόγοι της ανωτέρας βίας. Αυτό. Λοιπόν, για πρώην ημερησία διατάξεω θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω να πω. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε το θέμα μα. Απλά τώρα το έχει περάσει. Εντάξει. Αν είναι νόμιμο ή όχι, θα το βρει αποκεντρωμένο. Σωστό. Επί τη διαδικασία θέλω να πω κάτι. Όλα, κοίτα, κοίτα. Έχετε το λόγο να τελειώσει. Λοιπόν, κύριε Δημάρχη, επειδή εγώ θεωρώ ότι αδικούμε σε σχέση και με το προηγούμενο συμβούλιο, θέλετε παρά τις δηλώσεις και τις παρενέσεις σας για πραγματικά συνένεση, συνεργασία που εμείς το ίδιο το επιθυμούμε, φαίνεται ότι δεν το έχουμε διαπιστώσει. Και δυστυχώς από την πρώτη μέρα φάνηκε από το χρόνο τον οποίο βάζουν τα δημοτικά συμβούλια. Είναι ένα θέμα που
ετέθηκε και από την ίδια αντιπολίτευση, αλλά και από δικούς τους συμβούλους για την ώρα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και από δικούς μας. Και από δικούς σας, οι οποίοι δεν το έχουν πει επίσης. Είναι. Λοιπόν. Εσείς τι είστε, εκφραστή, αυτό που δεν βλέπετε. Απλώς, μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Όχι, δεν σας διακόπτω. Να γίνετε λίγο πιο σαφείς, παρακαλώ. Πείτε μου τι είναι η σύμβουλη που εσείς εκφράζετε. Μπορώ να τελειώσω. Να ολοκληρώσω. Δεν πρόκειται να γίνει το σουσούδιο. Αν με διακόπτετε, υπάρχει προεδρείο κατά πρώτα. Αν με διακόπτετε. Συγγνώμη, γιατί έχετε το λόγο, κύριε Καπάκη. Μπορώ να τελειώσω. Λοιπόν, εάν διακόπτουμε κάθε τόσο, λέω λοιπόν ότι ο χρόνος των συνεδριάσεων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως οι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς είναι το κυρίαρχο όργανο, αλλά κυρίως και η δυνατότητα να έχουν οι πολίτες. Αυτό εδώ φαίνεται κυρίως από τον ίδιο τον πρόεδρο ότι έχει ακολουθεί. Και να πω και κάτι άλλο, ότι όλες τις προηγούμενες φορές, ενώ συγκαλεί σε μια ώρα κατάλληλη και ώρα εργασίας που οι δημοτικοί σύμβουλοι οι περισσότεροι εργάζονται και δεν διευκολύνονται, ο ίδιος έρχεται μετά από μια ώρα και μια μισή. Αν αυτό είναι σεβασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λειτουργία του, να μας το πείτε να το ξέρουμε. Είναι και ο λόγος. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα παρήσει. Δεν συγκεκριμένα, λοιπόν, συνολικά, εμείς αυτό που θέλουμε και αν πραγματικά εσείς το επιθυμείτε, θέλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι σύμβουλοι να είναι αναργός στη διοίκηση του Δήμου για να προχωρήσει μπροστά. Και όχι να λειτουργεί με έναν τρόπο, το αφήσατε και εσείς τώρα λίγο να υπονοηθεί, με έναν τρόπο δημοτικό και απολογητικό. Δεν είναι απολογητικό, είναι συνενετικός ο τρόπος για να λειτουργήσουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματικά δεν μπορεί να βγαίνει. Να βγαίνει ο πρόεδρος και να λέει ότι θα τιμωρήσει τους δημοτικούς συμβούλους και να βγαίνει και στο δίχο του και στο Facebook και να λέει ότι θα τιμωρήσει και θα κατάει αποσιολόγηση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι μαθητές. Είναι άνθρωποι που εκφράζουν. Κάστε να ρωτήσω τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Καπάκη. Μην με διακόπτετε. Σεβαστείτε. Το γνωρίζω πολύ καλά το πρότυπο κανονισμό. Μην με διακόπτετε. Παρακαλώ, απευθύνομαι στον Δήμαρχο. Μπορώ να μιλήσω. Όχι, στον Πρόεδρο απευθύνεσαι. Όχι, απευθύνομαι στον Δήμαρχο. Μέσω του Πρόεδρου. Μέσω του Πρόεδρου απευθύνομαι στον Δήμαρχο. Για τον δικό μου τύπο μιλάτε, κύριε Καπάκη. Μιλάω λοιπόν για τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η κατάσταση και με δεδομένους σχετισμούς, εάν συνεχίσετε αυτό που το κάνετε κάτω, δεν θα οδηγήσει σε τίποτα και δεν θα είναι για καλό το τόπο. Πραγματικά, εγώ από τη δικιά μου πλευρά, δεν ξέρω να συμφωνεί και γνωρίζω την αντιπολίτευση κτλ., να προτείνω κάτι. Να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, εάν πραγματικά το θέλετε. Εάν πραγματικά θέλετε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που να λειτουργεί συνενετικά και συνεργατικά και όχι απολογητικά, να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα λύσει τέτοια προβλήματα, θέματα χρόνων, συνεδριάσεων, πότε θα γίνονται οι συνεδριάσεις, να μην ευθυμιάζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να προγραμματίσουν τη ζωή τους, να κάνουν τα πρόγραμμα και πρέπει να ξέρουν περίπου πότε θα γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως θέματα καθαρά λειτουργίας, δηλαδή από πλευράς εισηγήσεων, αλλά και τρόπου και συμπεριφοράς στο πώς συμπεριφέρονται σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή τυχάνει τον ίδιο τον πρόεδρο, κύριε Δημαρχέ, θέλετε να μας απαιτήσετε για λίγο. Επειδή τυχάνει. Ο κανονισμός λειτουργίας, το οποίο δεν το ξέρετε, έχει και χρόνο. Λοιπόν, αν θα κρατήσετε τον κανονισμό λειτουργίας, λοιπόν, λέμε λοιπόν να τον τηρήσετε πρώτον εσείς. Γιατί ο κανονισμός της λειτουργίας τον επικαλείστε όταν θέλετε. Να γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος έχει φύγει και μας άφησε εδώ σαν αντιπολίτευση μόνος μας. Να γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, επειδή επικαλείται τον κανονισμό του. Και έτσι δεν μπορεί να φύγει από εδώ. Από εδώ, από την πίσω πόρτα. Και έμεινε η αντιπολίτευση. Να γνωρίζετε ο ίδιος ο πρόεδρος. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πρόεδρος της πλειοψηφίας. Να πει σου τίμησε ότι πρέπει να γνωρίζετε. Να γνωρίζετε. Που μας λέει για ουσιολόγιο ότι όσο καιρό δεν ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και που λέει τους άλλους, να δείτε τις απουσίες του και πόσες φορές ήρθε. Δεν μπορεί λοιπόν να μας κουνάει το δάκρυο ο ίδιος ο πρόεδρος. Και πρέπει να σέβεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνω λοιπόν για να κλείσω
ότι αν πραγματικά, και απευθύνομαι σε εσάς, γιατί ξέρω πώς έχει λειτουργήσει ο πρόεδρος, έχει προηγούμενη θητεία και ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει και το ξέρετε κι όλοι, προτείνω να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα λύσει τέτοιου είδους θέματα για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να πάει όπως μπροστά. Μπορώ να μην σημαίνω. Εγώ ζητήσω όλοι τον τρόπο. Ας συμπενήσουμε και άσχομαι στο τέλος. Να ζητήσω όλοι. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω το εξής. Η ώρα, 4 ώρα που βάζει τα δημοτικά συμβούλια, εμένα προσωπικά δεν είναι ενοχλεί. Όμως υπάρχουν άλλοι σύμβουλοι για τους οποίους είναι απαγορευτικό. Ένας από αυτούς τους συμβούλους που είναι απαγορευτικό είναι ο σύμβουλος ο οποίος πρέπει να είναι εδώ μέσα στην αίθουσα. Τουλάχιστον πριν, που είναι ο πρόεδρος, και τον έχετε κάνει άλογο να έρθει το καράβι ο άνθρωπος στις 4,5 ώρα να φτάνει εδώ 5 παρά 20 και βάζει τα συμβούλια στις 4. Αυτό για μένα είναι πραγματικά ένα διαμέρισμα. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει ένα συμβούλιο στις 4 όταν ο ίδιος ο πρόεδρος κάνει από έναν δρόμο και να φτάσει στις 4 πάνω από το που κάνει για τους 20. Εντάξει. Λευτέρη, δεν έχει κανένα σημασία αν ήρθες μισή ώρα πιο πριν ή πιο αργά. Σημασία έχει να έρθεις, να δεις τα θέματα σου, μέσα στο γραφείο σου. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι μία ώρα πολύ λογική θα ήταν μετά τις 6. Να προλάβει να έρθει, να πάει στο γραφείο, να δει τα θέματα, να δει τις εισηγήσεις. Δεύτερον, αν θέλετε να έχουμε ένα συμβούλιο το οποίο να συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή και εμείς να γνωρίσουμε κάποια πράγματα, οφείλετε να έχετε σε λογικό χρόνο που είναι η ημέρα της, αποστολής της πρόσκλησης, να είναι και οι εισηγήσεις. Πώς θα έρθουμε εδώ πέρα να πούμε για ένα θέμα όταν δεν έχουμε εισηγήσεις. Πρέπει λοιπόν, νομίζω, το παρελθόν, αυτά λέγαμε και εμείς κάποια στιγμή. Συμβαίνει με αυτά πριν φορές, να μην μια κομμένη ως άλλος. Όχι, δεν μπορεί, μην το κάνουμε για αυτό. Ναι, κύριε Σούλη. Λοιπόν, τρίτον, εμένα με ενόχλησε το γεγονός που ο πρόεδρος είπε ότι θα μετράμε τις απουσίες. Εσύ είπατε προηγουμένως μια πολύ ευγενική μια πολύ ευγενική επιστολή του Γιώργου Τρανάκου, ο οποίος είχε αντιλημμένες υποχρεώσεις και λέει για προσωπικούς λόγους που δεν θέλει στην πρώτη φάση να τους ανακοινώσει ποιοι είναι. Βγήκες και είπες, Δήμαρχε, ότι αυτό δεν τον δικαιολογεί. Σε μια ευγενική θέση και επιστολή ενός άψογου συμβούλου και στα καθήκοντα του Προέδρου του και στα καθήκοντα του τωρινά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος έτσι όπως τοποθετήθηκες. Αυτό έχει να κάνει με την αποκεντρωμένη και μόνο εκείνη θα κρίνει αν όντως η απουσία είναι δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη. Και τελευταίο θα έλεγα ότι ο Λευτέρης γνωρίζει, συγγνώμη, ο πρόεδρος, συγγνώμη, ο Λευτέρης, εντάξει, ότι ο πρόεδρος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των απουσιών. Δεν θέλω να πω πώς, πού και ποιοι και γιατί. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν συμβούλια τα οποία δεν πατούσε κανείς. Για να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε 3 φορές έκατα συμβούλια για να λειτουργήσουμε και καταλαβαίνετε όλοι τι έχουμε περάσει σε αυτό. Άρα θεωρώ. Το καταλάβαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Πολύ καλά, δεν έχουμε περάσει. Γιατί δεν καταλάβατε εγώ. Άρα θέλετε να μιλήσουμε για την προηγούμενη Παρασκευή. Το καταλάβαμε πάρα πολύ. Πέρα από το σύσσωμο. Βεβαίως να μιλήσουμε για την προηγούμενη Παρασκευή. Να μιλήσετε ό,τι θέλετε. Να τα πείτε όλα. Και να την πω και την προηγούμενη Παρασκευή. Όχι μόνο το μόνο σα, να πούμε και την εμπειρία σα. Γιατί το αλαζονικό και το ειρωνικό δεν σου πάει. Yeah. Δεν σου πάει να σε αλαζόνα. Το κρίνει ο κόσμο και η κατακαλή που δεν σου πάει να σε αλαζόνα. Okay. Είσαι παιδί του λαού από τη λε, αλαζόνα δεν σου πάει να είσαι. Εντάξει. Το αφήνω για εσά. Δεν σου πάει να είσαι αλαζόνα με αυτή την έμφαση. Δεν σου πάει να είσαι αλαζόνα. Το ξαναλέω. Είναι για εσά. Αν θε συνένεσαι το Δημοτικό Συμβούλιο, προσπάθησε να είσαι ένα από όλου μα. Εντάξει. Αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα. Αγαπητέ πρόεδρε, θα έλεγα. Δεν υπάρχει θέμα έτσι για να μιλήσουμε όλοι. Δεν καταλαβαίνω το πώς το ξεκινήσατε. Έχει ψυχόμενο δώσει. Δεν θα μιλήσει κανεί εκτό που κοιμάζει. Δεν είναι θέμα του Συμβουλίου σήμερα η ώρα του Συμβουλίου και αν θα βρέχει μετά από μια μισή ώρα. Α, το ορίσουμε σε ένα άλλο Συμβούλιο. Δεν θα οριστεί σε κανένα Συμβούλιο, θα λέει ώρα που ασκούν δουλειέ. Παρακαλώ και μισό. Η επικεφαλή θα είναι μια συζήτηση και άλλη μέρα. Δεν πρέπει όμως να πρέπει μια λύση να την ομιλήσει, να συζητάμε το θέμα. Αυτό ήθελα να πω. Πρέπει να πρέπει μια λύση να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Θα σας πω. Κύριε Σούλη, θα έλεγα λοιπόν, Πρόεδρε, ότι ήταν λίγο άστοχο το ότι κατηγόρησες σύσσωμους όλους τους συμβούλους της αντιπολίτευσης.
που δεν ήρθανε. Που λείψαμε για συγκεκριμένο λόγο. Ποιο είναι ο λόγο. Και του είπα του λόγου. Ποιο είναι ο λόγο. Ο λόγο είναι ότι θέλαμε σε αυτό το συμβούλιο να είμαστε όλοι σύσσωμοι για την πολίτευση, γιατί θέλαμε να συμμετέχουμε σε επιτροπές και να σκεφτεί στην αναμόρφωση. Στείλαμε έγγραφο, το οποίο έρχεται την Πέμπτη. Εάν το αποδεχόσασταν, θα γινόταν το συμβούλιο τρεις μέρες πριν τη Δευτέρα. Διότι υπήρχε το περιθώριο της πρόσκλησης των τριών ημερών ενδιάμεσων να πάει το συμβούλιο για τη Δευτέρα. Και το κάναμε Πέμπτη. Το βιαστικό σας συμβούλιο αντί για Δευτέρα είναι μία εργάσιμη μόνο. Διότι θα έλειπαν πολλοί από εμάς και άλλοι από εμάς δεν είχαν προετοιμαστεί, είχαν δουλειές. Άρα είναι θέμα τυχαίο τη ημέρα και δεν είχαμε. Όχι, και δεν είχαμε και εισηγήσεις. Είναι τη ώρα ή τη ημέρα. Δεν είχαμε και εισηγήσεις. Την εισήγηση της αναμόρφωσης την πήραμε 2 ώρες πριν, εστάλη 2 ώρες πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 2 η ώρα, την ίδια μέρα. Αυτό δεν είναι τρόπος διενέργεια Δημοτικού Συμβουλίου, σοβαρού Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά τα υπόλοιπα στην πορεία. Δεν θα μιλήσει πόσο για καμπάκι δεν έχει το λόγο. Θεωρολογία δεν έχει και ακόμα δεν μίλησε κανείς. Θα πούμε στο θέμα της μίλησης διάθεσης στον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, το λόγο στον λόγο. Εγώ θέλω να θέσω για το θέμα. Μιλήσατε 8. Θέλω να μην μιλήσει. Θέλω να θέσω για το θέμα να μπει σε ψηφοφορία. Αυτό ζητάμε για το επόμενο. Ζητάμε για το επόμενο συμβούλιο. Αν θέλετε το κάνουμε γραφτό, το κάνουμε. Αλλά θα το κάνουμε και γραφτό. Το λέμε όμως προφορικά, ζητάμε από τώρα. Στην επόμενη συνεδρίαση ως θέμα συζήτησης να διεξαχθεί η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και να διευθυνιστούν όλα αυτά τα θέματα. Και παρακαλώ ζητώ να μην σε ψηφοφορία. Υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2008, σας έχει μοιραστεί, είστε παλιός όσο το ξέρετε, που είναι γραμμένος από τον Υπουργό Εξωτερικών τότε, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Από το 2011 υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο τηρώ απαραίτητα. Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία για να πει ο καθένας ποια μέρα τον βολεύει ή ποια ώρα τον βολεύει. Τα δημοτικά συμβούλια στην Σύρο γίνονται στις 5. Τα νομαρχιακά, τα περιφερειακά συμβούλια στην περιφέρεια Ρωτήρου Αιγαίου γίνονται στις 11 το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα, συμφωνώ με την πρόταση του 26. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της ζήτησης, θα γίνει στις 4, θα γίνει στις 5, θα γίνει στις 6. Πάντως δεν υπάρχει κανένα δημοτικό συμβούλιο που να ξεκινάει 8.30 και 9 για να περιμένει το βραδινό καράβολο και στη Σύρο, ούτε σε κανένα νησί, ούτε πουθενά στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, η ώρα και η μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται ανάλογα με την. Και βλέπω ότι και εγώ θα είμαι τελευταίος, άρα και εγώ θα μπορούσα να είμαι τελευταίος. Σωστά που το δώσω. Δεν το κάνω όμως, γιατί θέλω να είναι εδώ οι υπάλληλοι όπως και είναι. Γιατί άμα τις κοράτε σε 6 ώρα και με το δίκιο του Δεφάκου, δεν θα κάνω τα ισορροπία. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε σήμερα αυτό. Και όσον αφορά τη γενική σας εκτίμηση ότι έκανα λάθος που είπα ότι θα γίνουν απουσιολόγους, το επαναλαμβάνω. Ενημερώστε αυτούς που σήμερα συμπλήρωσαν 2, ένας πρέπει να είναι, ότι αν δεν είναι στο επόμενο θα πάει στην αποτευρωμένη διοίκηση με το ερώτημα της έκπτωσης. Δεν θα συμπληρώσει κανείς σας 3 παραβάσεις και κανείς μας, 3 απουσίες, συγγνώμη, και δεν θα πάει στην αποτευρωμένη διοίκηση. Το προηγούμενο δεν ήταν αντικείμενο. Το να απέχετε οι 2 παρατάξεις, 12 άτομα, δεν είναι αντικείμενο. Είναι κάτι σκόπιμο. Σήμερα από την λίγο γύρω στον άνθρωπο δεν είναι κάτι σκόπιμο. Το αντιλαμβάνω, έτσι να γίνει. Αλλά θα είναι ένα θύμα αν την επόμενη φορά, στα δική σα, αν την επόμενη φορά δεν είναι εδώ. Δεν είναι αρκετό ότι δεν μπορούσαμε να ενημερωθούμε. Δεν είναι αρκετό. Όχι, δεν είναι καθόλου αρκετό γιατί είχατε ενημερωθεί και ξέρετε. Να δούμε, δηλαδή, σε τα πρόγραμμα να ψηφίσουμε οτιδήποτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Αντάμι, θα σα τα εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Καταλαβαίνουμε, δεν είναι η κοινωνική συμβουλή πρόβατα, κύριε Παναγιώτη. Για εμάς, είπατε πρόβατα. Για εμάς, 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 για
και δεν θα απαντήσετε ψηλά. Διότι. Αυτό είναι. Αυτό είναι διαδικασμό. Απευθύνομαι σε εσά, αλλά δεν θα απαντήσετε. Κρατήστε από εδώ. Δεν θα απαντήσετε για να τα ακούμε. Δεν θα απαντήσω σε εσά, αλλά δεν θα απαντήσετε. Μπράβο κύριε Δήμαρχε, το καλύτερο επιλέξατε. Μπράβο κύριε Δήμαρχε. Ορίστε, η συνέντευξη. Θα απευθύνετε να θα μιλήσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε και Αγαπητέ Αντιπρόεδρε. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Καπαστά, αυτό δείχνει μια εικόνα. Προσπαθήστε να περιορίσετε τους ζωικούς χαρακτηρισμούς στο σχεδιασμό σας. Διότι μετά τα πρόβατα, πριν τα πρόβατα, έχετε τους κατζόρικους. Οι χαρακτηρισμοί. Πριν τα πρόβατα είχαμε τους κατζόρικους. Οι χαρακτηρισμοί είναι δικοί σας. Εγώ δεν είμαι. Στο δικό σας. Είναι και αναφερμένοι και πάνω στο δικό σας Facebook. Είδα τους κατζόρικους. Παρακαλώ τους δύο από τους τρεις κατζόρικους που κρατάτε στο χέρι στο Facebook να τους κάνετε λίγο πιο χοντρούς, γιατί εγώ με τον Δήμαρχο είμαστε από τρεις κατζόρικους. Ο κύριος Γιαννής είναι ένας αντίπατος κατζόκινος και έτσι αυτός θα φάει όλη την κόρμα. Αν βλέπετε τον κύριο Καπάτσος κατζόκινος, εγώ προτιμώ να αγκαλιάζω τους κατζόκινους. Εάν αισθάνεστε κατζόκινος ή βλέπετε τον κύριο Καπάτσος κατζόκινος, το γράψατε στο Facebook. Ότι αυτή είναι η μισή πράξη, εγώ να μπορείς την μισή παρακαλώ κύριο Καπάτσος για να κλείσει η μόλις μπορεί να πει ο Γιάννης γιατί δεν έπρεπε πάλι παρά να ξανακάνω. Παρακαλώ κύριε Γιάννης. Έλα, να τελειώσουμε μετά τα πράγματα. Θα με επιτρέψετε με τα λεφτά λίγο η Ελία. Σκαφτώ και τα πρόβατα μαζί με και αυτό. Είναι σύμπραξη. Είναι και προβλέπετε. Ποιο. Προβλέπετε. Όχι, θα τα ακούσετε. Κοιτάξτε να βλέπετε τι λέτε. Αυτή τη στιγμή είσαστε μια ενιαία παράταξη και λέτε ότι θα εφαρμόσετε τον νομισμό και δεν τον εφαρμόζετε. Ξεκινάτε να μην τον εφαρμόσετε και να μας κοροϊδεύετε. Θέλετε πραγματικά να μας κοροϊδεύετε. Κύριε Καπάκη, ξέρετε τι λέει ο λόγος της σύμπρασης, τώρα έχετε διαβάσει. Δεν μας το στείλατε, το στείλαμε, ζητήσαμε κιόλα να μας το κοινοποιήσει. Τι να σας κοινοποιήσουμε, τη δικιά μας σύμπραση. Εγώ σας λέω επειδή επικαλείστε νόμους και διαβάσει. Η δικιά μας είναι δημόγραφη, δεν είναι αντίθετη. Ο νόμος λοιπόν της σύμπραξης προβλέπει ότι γίνεται σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων, όμως οι δημοτικές οι συνδυασμοί που αποτελούν τη δημοτική παράταξη διατηρούν την αποτέλειά τους και έτσι αντικαθίστανται. Δηλαδή, αν παραιτηθώ εγώ, δεν θα με αντικαταστήσει ο πρώτος αγροματικός του κ. Λότσα, δεν θα με αντικαταστήσει ο κ. Κομμόνης. Αυτό σημαίνει ότι είναι επικεφαλής παράταξης, διαφορετική συνδυασμή. Είναι επικεφαλής παράταξης, διαφορετική. Δεν είσαστε μια παράταξη. Είναι επικεφαλής του συνδυασμού. Εσείς που έχετε αναλάβει να εκπροσώπησε την αρχή παράταξη, τι ακούω εγώ. Τι να ακούω εγώ. Αν δεν μιλούν ο κόσμος, δεν ακούει ο κόσμος. Διακούν όλοι και θα είναι την καταλαβαίνει. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Ακούει ο κόσμος. Πώς ερμηνεύεται το κανονισμό. Πώς ερμηνεύεται το κανονισμό. Κύριε Καπάκη, δεν θα απολώσετε. Σας ακούει ο κόσμος. Πάρτε αγκαλιά τους κατζόκυρους και ησυχάστε. Τους κατζόκυρους, εάν με συγχωρείτε. Αγκαλιά τους κατζόκυρους και ησυχάστε. Εγώ πάντως ο γαμός θα αγκαλιά τους κατζόκυρους από ανθρώπους που αγκαλιασμένοι και έχονται. Παρακαλώ και το γαμός. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό κύριε Δήμαρχε, εδώ επί προσωπικού, όχι κύριε Γιάννη. Γιατί επί προσωπικού. Επί προσωπικού. Είπα για εσάς. Επί προσωπικού είναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι κύριε Δήμαρχε, τριπλά για την επιλογή σας. Είναι πρόεδρος της μειοψηφίας, δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν το ψήφισαν οι υπόλοιποι 12, όπως ψηφίσαν τους άλλους. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και δείχνει ακόμα και τώρα ως πρόεδρος ότι έχει αλλάδει. Αναλάβει και ρόλο λαϊκού δικαστή. Δεν ξέρω που πιστεύει γιατί έχει κάνει πάρα πολλές πολιτικές ο κύριος πρόεδρος, αλλά ξέρω ότι ακόμα και ο νης πρωθυπουργός είπε κάτι φαίνεται δεν τον παρακολουθεί, κάνει το λαϊκό δικαστή. Λυπάμαι που θεωρήσετε και λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν αναφέρθηκε σε επειδή γραφείς. Λυπάμαι λαϊκός δικαστής. Εντάξει, καταλάβαμε όλοι. Το λέω εγώ δεν έχω να φοβηθεί. Κατάλαβα, είστε πάρα πολύ καλός και ξέρω. Κύριε Γιάννη, είσαι εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει λίγο ηρεμία από όλες τις πλευρές. Με ακούτε? Αυτά δεν είναι μεγάφωνα που έχετε εδώ πέρα, απλά είναι για καταγραφικά, για να ξέρετε. Νομίζω ότι συζητάτε και δεν με ακούτε. Θέλω λίγο, εγώ όταν μιλάω, μιλάω πολύ χαμηλά. Για να προκαλώ τουλάχιστον τους άλλους να μην μιλάνε, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας να έχουμε μία όσο γίνεται πιο ήρεμη διαδικασία
Και να δηλώσω μια εξ αρχή, γιατί είναι και η πρώτη μου παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πολλά χρόνια. Κάποιοι με θυμούνται, κάποιοι όχι. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι με αφορά, από το 2019 που έχω μέχρι το 2023, αν ζω και είμαι καλά, δεν πρόκειται να γράψω κάτι στο Facebook και ούτε θα απαντώ στο Facebook. Όμως, αν υπάρχουν αιχμές οι οποίες αναφέρονται στο πρόσωπό μου, θα απαντώ εδώ μέσα. Δεύτερον, επειδή έχει αναφερθεί στο πρόσωπό μου κάποιος ο οποίος φύγει την τιμή και την υπόλοιψή μου. Δεν το ξέρω, κρύβεται πίσω από μια ταμπέλα που λέγεται σηματορός. Εγώ 4 χρόνια θα μιλάω στα μάτια σε όλους σας. Έχω ήδη έρθει σε επαφή με την υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος να τον βγάλω στα μανταλάκια. Αυτά που συναντούσα χρόνια πολλά μέσα στο Facebook, σε ό,τι με αφορά, μακριά. Τώρα, κύριε Καπάκη, επειδή λοιπόν αναφέρατε τον Σόπενχάουερ και τον Φρόιντ, γιατί αυτά τα έχετε γράψει, είναι εδώ μπροστά. Είχε δίκιο. Ο Λευτέρης ο Μπάλας είχε δίκιο. Επειδή στη βιβλιοθήκη μου έχω αυτό το βιβλίο του Σόπενχάουερ, και θα σας απαντήσω μέχρι εδώ, θα σας έλεγα, με όλα αυτά που σας έχουν συμβεί, τα δημοτικά και μόνο, λοιπόν, είναι λογικό να έχετε λίγο μπερδέψει τα πράγματα. Ένας από τους πάρα πολύ ουσιαστικούς λόγους που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, ευθύνη έχει η κυρία που είναι δίπλα σας. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσω σε μια άλλη φορά. Θα σας συμβούλευα να διαβάσετε την τέχνη του να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ. Τελεία. Συγγνώμη, πρόεδρε, εδώ. Μιλάμε για τους καζόμενους του κυρίου Γιάννης. Δεν ξέρω τι μιλάτε για την κυρία Γιάννης. Συγκεκριμένα προσωπικού. Τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Γιάννης, για να το καταλάβω. Ήταν σαν πέθανος. Για μένα όχι, καθόλου. Όταν συμβαίνει, το βοηθήσατε να είναι υπουργός. Μια άλλη φορά, τώρα δεν είναι υπουργός. Το βοηθήσατε να είναι υπουργός. Θα εξηγήσω και στο σώμα και σε εσάς. Ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία γιατί είναι δημοσιογράφος σύμβουλος. Εγώ λέω αλήθειες, δεν λέω ιστορίες. Ιστορίες λέει ο Σοπενχάουερ και ο Φρόιντ. Εδώ τη διαβάζουμε εμείς μεταγενέστερα. Εγώ λέω αλήθεια που τσέλισα με εσάς. Και με πολλούς άλλους. Και γι' αυτό. Και επειδή λοιπόν πέρασα αυτά τα τελευταία. Και λέω. Γιατί φύγεστε. Ναι, ναι. Γιατί φύγεστε. Το λέω καλό πράγμα, το λέω κακό πράγμα. Για να κλείσει και το θέμα. Λοιπόν, η σύμπραξη λοιπόν των πολιτικών δυνάμεων είσαστε εσείς τρεις μόνο. Μόνο οι τρεις στο πολιτικό. Είναι πάρα πολύ. Αν εσείς βλέπετε τον εαυτό σας και εσάστε τις ελληνικές, εμείς σε αυτό δεν είναι πάρα πολύ. Σε αυτή την ανάγκη. Μπορώ να μιλήσω να ακούσω αυτό. Μιλάμε για τους καζόκιους. Εσείς το κάνετε. Είναι μια εκτίμηση για τον και τον μέρο. Απλά και μόνο είναι εσείς το σοβαρό και τον μήνυμα. Μιλάω λοιπόν εάν εσείς. Εάν εσείς. Μπορώ να μιλήσω. Εδώ δεν ακούτε κιόλας. Τι γίνεται αυτά. Δεν μιλάτε για την κυρία φιλιό μου για το τηλέφωνο της. Δεν γελάτε. Ελλάδα και το είναι πολύ σοβαρό. Αυτό που συζητάμε. Έλεγα λοιπόν. Δεν είπατε που για το αν αναγνωρίσετε τον εαυτό σας εσείς ως καζόκι, είναι δικό σας θέμα. Η ανάρτηση αφορά γενικά και δεν αφορά εσάς. Εντάξει. Εδώ, εκεί θα το αναγνωρίσει. Να το κλείσουμε με τον κύριο Δήμαρχο.
Λοιπόν, καταρχήν να σας καλωσορίσω. Έτσι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί ήρθατε. Σας ευχαριστήσω που είστε παρόντες, γιατί τα προβλήματα λύνουν εδώ από τους παρόντες. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη και από αυτούς τους ανθρώπους που θα δουν αυτή τη συνεδρία στην έναρξη της τουλάχιστον. Από το Βαγλού και από τους κρισιακούς ιδιώσεις, οι οποίοι έχουν εδώ 7.30 η ώρα και πραγματικά δεν φιλοδοξούσα και δεν θα επιτρέψω όσο μου περνάει το χέρι μου αυτή τη χαβαλέ κατάσταση που ξεκίνησε πάλι σήμερα και είναι μια συνέχεια της προηγούμενης δημοτικής περίοδου. Θα πω κάτι που, επειδή δεν ήταν και όλα τα μέσα την προηγούμενη φορά, ούτε και εσείς βέβαια, ότι η δική μου πολιτική εκτίμηση και από ό,τι φαίνεται αρχίζει να διαμορφώνεται, ότι είμαι και αρκετά εύστοχος αυτές, είναι ότι η προηγούμενη απουσία ήταν εσκεμμένη και είχε πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό το αποδεικνύει το απόλυτο της απουσίας, 12 στα 12. Με πέρεψε ο κ. Σουσούδης τελικά αν του έφυγε η μέρα ή η ώρα. Προφανώς δεν είναι η ώρα, όπως λένε κάποιοι, γιατί σήμερα την ίδια ώρα έχουμε 11 στους 12. Έχει δυσκολία στην αντίληψη, να το πούμε. Επίσης, αυτό έχει αποδειχθεί. Είμαι και δυσλεκτικός. Εσύ, όχι, εσύ. Για μένα. Έχουν καλή αντίληψη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική σας. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι η ένταση και το απολογητικό ύφος που ξεκίνησε σε σχέση με την απουσία σας και ό,τι διαδραματίστηκε έχει να κάνει πιθανόν με την αντίληψη του κόσμου για αυτή την κίνηση. Εγώ πάντα θα επιμένω στον κόσμο και θα συνταχθώ πλήρως με τον Δημήτρη Γιαννίση στο ότι ανακοινώσεις για το τι μπορούν να με κατηγορούν ή όχι θα απαντάω μόνο στο ανώτατο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να λειτουργεί. Στα πλαίσια αυτά, για να μην κάνουμε άλλο άσκοπο χρόνο όπως εγώ θεωρώ, θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση και να συνδέσω το προηγούμενο. Και να κάνω μια επισήμανση. Όταν πραγματικά ένας δήμαρχος και σε έχει χάσει τις εκλογές ή ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ για να μπορέσει να κάνει συμβούλιο, δεν δικαιούται για κανέναν λόγο, για κανέναν λόγο, τα 8 μέλη του συνδυασμού του να λείπουν και τα 8 στην πρώτη τακτική συνεδρία της Νέας Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Σε σχέση λοιπόν με το θέμα που είχαμε κλείσει την προηγούμενη φορά και ήταν το φλέγον θέμα των αναμνημητριών, θα ήθελα και στα πλαίσια της έπρακτης συνένεσης να βάλω εκτός ημερησίας δύο αποφάσεις. Η μία είναι σε σχέση με την άσκηση ένδικων μέσων του Δήμου σε σχέση με τη συγκεκριμένη επένδυση που ομόφωνα απορρίφθηκε. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Αντωνέλο και προτίθεται να αναλάβει την νομική υποστήριξη του θέματος. Αυτό που θα ήθελα είναι να πάρουν θέση επικεφαλής αν συμφωνούσαν τη διαδικασία και η ανάθεση θα γίνει με τον νόμιμο τρόπο που προβλέπεται μέσω της Οικονομικής Επιτροπής. Στο ίδιο θέμα, και επειδή υποσχέθηκα ότι θα δημιουργηθεί μία επιτροπή, αυτό που θα ήθελα να αποφασίσετε, θα διαβάσει λίγο και τον νόμο ο πρόεδρος, όπου προβλέπεται από το Δημοτικό Συμβούλιο να συσταθεί αυτή η επιτροπή, να ανακοινώσω κάποια άτομα τα οποία εγώ έχω επιλέξει και θα ζητήσω στα πλαίσια λοιπόν της συνένεσης και της συνεργασίας να μου προτείνετε και εσείς δύο άτομα από τις δικές παρατάξεις. Το άτομο λοιπόν που. Αυτό από όταν θα συζητηθεί. Άτομο 2 και 2-4 χρόνια. Ναι, και επίσης ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω πάλι για το ίδιο θέμα που εκεί βάζω ως ως προϋπόθεση την ομόφωνη απόφαση, γιατί είδα μια ομοφωνία και θέλω πραγματικά να αντιδράσουμε σε αυτό που έρχεται, είναι και να συζητηθεί από το σώμα το αίτημά μου για εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για τη ΣΑΠΕ με την προϋπόθεση ότι θα είναι ομόφωνη η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα το άλλο δεν μου βάζω για εκτός ημερησίας είναι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσω το σώμα. Αν τα θέματα αυτά και κάποια άλλα θα δω το πρώτο, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν εκτός ημερήσιας διάταξης είναι η ανάθεση. Άσκηση είναι το πρώτο. Η άσκηση είναι το πρώτο. Η ανάθεση είναι την οικονομική.
διάσκησε λίγο μέσω. Κατά λοιπόν τη επένδυση να βιβλιοθέτει τη θέση ξηροκόμπη σε σχέση με την προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κρίνει το σώμα ότι το θέμα αυτό είναι κατεπήγον και πρέπει να συζητηθεί. Το θέμα αυτό είναι κατεπήγον. Τι να κάνω, δεν έχω διάφορο. Δεν έχετε μικρόφωνο. Το θέμα λοιπόν είναι να αναθέσουμε στον δικηγόρο τον κύριο Αντωνέλο. Όχι, αυτό η διαδικασία προβλέπει την οικονομική. Θα την κάνει την από το Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε την άσκηση. Για την άσκηση λοιπόν των ενδείκων μέσων, προ υπεράσπιση του Δήμου Άδρου σε σχέση με την επένδυση των αναμονιωτριών και την προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, να στήσουμε μια μέσα ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κρίνει το σώμα, θα πούμε στην ουσία, αν θυμούν συμφωνούμε, συμφωνούμε. Σε αυτό που ρωτάω, αν έχετε κάτι έλεγα και πάει ευχαρίστως. Κρίνει το σώμα ότι αυτό το θέμα είναι κατεπήγον. Διότι ξέρετε ότι η απόφαση έφυγε, αλλά η διαδικασία συνεχίζεται και ανά πάση στιγμή μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Κρίνει το σώμα λοιπόν ότι υπάρχει το κατεπήγον για να ασκηθούν μια μέσα. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος αυτό ότι δεν είναι κατεπήγον. Άρα λοιπόν ομόφωνα το σώμα κρίνει ότι το θέμα είναι κατεπήγον. Ένα λεπτάκι θα επανέλθουμε να δούμε αν είναι όλα κατεπήγον. Το δεύτερο. Να διευκρινίσω ότι η συγκρότηση Επιτροπή Διευθύνσεων σαν εκτός υπηρεσίας, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα αν πρέπει να τη συγκροτήσω εγώ με απόφαση δική μου ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει να είναι και προσώπηση των υπόλοιπων παρατάσεων και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πάντα στην ομοφωνία που υπάρχει σε σχέση με την ανησυχία. Γι' αυτό και τεκμηρέτε με αυτή τη λογική το φέραμε σαν εκτός υπηρεσίας. Ναι, είναι επόμενο. Πάμε δεύτερο θέμα. Για να δούμε να συζητήσουμε. Το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας είναι η συγκρότηση της Επιτροπής Ενημέρωσης και Παρακολούθησης ΑΠΕ. Με το ίδιο σκεπτικό το προηγούμενο, το φέρνουμε ως εκτός ημερήσιας διάταξη. Επειδή τρέχει η διαδικασία και πρέπει αυτά να τρέξουν παράλληλα. Υπάρχει κάποια ενεργή ψήφος στο κατάλληλο αυτό το κατήγορο. Ακούω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε και ποιος θα είναι η αποστολή αυτής της Επιτροπής. Εγώ δεν το ξέρω. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Ενημέρωση Παρακολούθηση των ΑΠΕ. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνει να ενημερώσει όλο τον κόσμο σε σχέση με την προστάμενη κατάσταση των ΑΠΕ και η δική μου πρόταση, αν υπάρχει ομοφωνία και καταλήξουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη χωροταξική μελέτη από τον ΑΠΕ, να είναι αυτή η Επιτροπή που θα παρακολουθεί τη μελέτη. Υπάρχει τόσο στο κατεπήγον. Στην ουσία θα έχουμε. Η χωροταξική μελέτη ποιος θα την κάνει. Πρέπει να μετρηθεί έξω. Κάποιος πρέπει να το παρακολουθεί και να το τροποθεί και να είναι για μετά. Και μετά θα έρθει η επανέλθεξη. Δεν θα το κάνει. Λοιπόν, καταγγείλω από το κατεπήγον. Το μετά να δούμε στην ουσία. Υπάρχει αρνητική ψήφο για το κατεπήγον. Θα το κατεπήγον. Ομόφωνα λοιπόν το σώμα και ορίζει το θέμα είναι κατεπήγον. Θα συγκεκριμένα. Και το τρίτο που είναι το ναι, αυτό πρέπει να το πω. Η ομόφωνη απόφαση από το σώμα για να προχωρήσουμε στην εκπόνηση τη χωροταξική μελέτη. Άρα λοιπόν και η εκπόνηση τη χωροταξική μελέτη κρίνεται από το σώμα ω κατεπίγουσα. Να κρυφθεί ω κατεπίγουσα το θέμα τη σήμερα. Η χωροταξική μελέτη όσον αφορά τη ΣΑΠΕ. Τη ΣΑΠΕ, ΣΑΠΕ. Ή γενικότερα. Γενικότερα, βέβαια, τώρα αυτό που ζητάμε. ΣΑΠΕ. Αν κρίνουμε ότι είναι κατεπίγουσα, θα πούμε αυτό το σώμα. Υπάρχει αρνητικότητα που θα κατεπίγουσα. Συγγνώμη να πω κάτι. Πιο καλά είναι το πρώτο κατεπίγον. Συνδέεται πάρα πολύ με το δεύτερο κατεπίγον. Πρέπει να πάει αντίστροφο το πρώτο τελευταίο να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, στο πρώτο κατεπίγον μπορείτε να μα πείτε συγκεκριμένα το λεκτικό τη απόφαση. Μα δεν ξέρω να αποφασίσει. Τώρα συζητάμε μόνο αν το θεωρεί το σώμα κατεπίγον. Θα συζητηθεί ένα-ένα. Το πρώτο κατεπήγον, το φραστικό, να μας πείτε συγκεκριμένα την πρόταση για να κρίνουμε αν είναι κατεπήγον ή όχι. Να γίνει έτσι, κύριο Σωστέ. Να ασκηθούν ένδυκα μέσα κατά τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία προβλέπει να μπουν τα εμμονιδίτρια στο πρόσωπο. Προσεγγίσεστε. Θα δούμε ποια είναι τα μέσα. Ναι, προσοχή σωστέ. Θα τα δείτε λίγο. Εγώ ξέρω ότι είναι προσοχή σωστέ. Την οποία θα την κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τον
Προσωπικό Συμβούλιο. Υποσχεθήκαμε κάποιο συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να ασκηθεί αυτό το έλεγχο μέσω και στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα αναθέσει σε δικηγόρο να κάνει αυτό το πράγμα. Μέσω απόφαση τη οικονομία. Αλλά δεν μπορεί ο Δήμαρχος να πει από μόνο του ότι εγώ θέλω να κάνω αίτηση για ανέλεση. Έτσι ακύρωση. Από μερικά συμβούλια. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Το πρώτο και το δεύτερο είναι και το τρίτο. Αυτό όμως συνδέεται υπάρχει και με την Επιτροπή. Συζητάμε μόνο το κατοπίδιο. Άρα λοιπόν και τα τρία θέματα πρώτα και το δεύτερο. Κρίθηκε ακατεπίγουση, θα κρυφτήκονται και θα συνεχίσουν. Πάμε στο ένα ακόμα εκτό σημαντική διάταξη. Πάμε σε διακατεπίγουση και έχουμε ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να πείσουμε κάτι τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Το μικρόφωνο είναι μόνο για να γράφει, δεν έχει κάνει καμία άλλη διαδικασία. Δεν αφήνουμε δυνατότητα. Βάλτε και ένα καλά μικρόφωνο. Θα βάλουμε από τα επόμενα συμβούλια, θα πάμε σε άλλο χώρο. Λοιπόν, το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας είναι η τροποποίηση της συστατικής πράξης της Πρωτοβάθμιας Χωρικής Επιτροπής του Δήμου Άρνου. Είπατε, συγγνώμη σας διακόπτω, είπατε το δεύτερο κατεπλήγον, να το κρίνουμε, ή να το κρίνουμε. Το πρώτο κατεπλήγον το κρίνουμε ότι είναι κατεπλήγον. Και το δεύτερο το κρίνουμε. Το δεύτερο κατεπλήγον είναι κατά πόσο ας πούμε συμφωνεί το σώμα. Ότι είναι κατεπλήγον ένα θέμα. Η επιτροπή, δηλαδή, η σύσταση της επιτροπής μας λέτε ότι να το βάλουμε εδώ σαν κατεπλήγον. Και σας εξήγησα γιατί δεν το βάλαμε στην ημερήσια. Επειδή είχα την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να γίνει με απόφαση δημάρχου και τελικά επειδή υπάρχει δυνατότητα να γίνει η σύσταση επιτροπή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ουσιαστικά την επιτροπή ζητάμε και από ένα άτομο από τη διοικητική παράταξη και την άλλη παράταξη. Ουσιαστικά γι' αυτό και αρχίζει να κατεπίγουν σε σχέση με το ότι δεν περιμένουν αυτά. Αν θέλετε να το αναπάρουμε και να μην το συζητήσουμε, να το πάμε και πίσω. Θα σας πω κάτι, να μας κάνετε μια πρόταση, μια εισήγηση. Το κατεπίγον είναι αυτό, αλλά σας είναι στο θέμα. Η υποκρασία δηλαδή να συσταθεί μια επιτροπή και να του πούμε κατεπίγουσα. Που θα παρακολουθήσει όλα αυτά. Όχι, δεν είναι κατεπίγουσα στην επιτροπή. Όχι, όχι, συγγνώμη, γιατί δεν είναι κατεπίγουσα. Η σύσταση επιτροπή το κατεπίγον είναι αν το θέμα είναι αν το είχαμε βάλει στην ημερήσια, θα το συζητούσαμε. Εγώ λέω ότι το κατεπίγον προκύπτει από την αναγκαιότητα που πρέπει να αντιδράσουμε αυτό. Δεν το βάλαμε στην ημερήσια γιατί ακριβώ δεν ήθελα να πάρω απόφαση δημάρχου. Και να πάρει αυτό το δημοτικό σύμβουλο. Για να γίνει στην ημερήσια. Κύριε Προεδρέ, εγώ κατάλαβα τι λέει ο Δημαρχό. Αυτό που λέει δεν νομίζω ότι αιτιολογεί του κατεπίγοντο στο συγκεκριμένο σημείο. Από πού αφορέ. Το λέω πάλι πρέπει. Ωραία. Ψηφίστε λοιπόν, θα είναι σε εγώ να πω κάτι. Θα ήθελα να κάνω μια εισήγηση. Τι ακριβώ εννοείται. Τώρα ερχόμαστε εδώ. Κύριε Καμπάκη, μπαίνετε πάλι στην ουσία σας, παρακαλώ. Μένω στην ουσία που συνέχεια δείχνετε αδιάβαστο και μετά μου λέτε γιατί σας ακούω. Πάλι χαρακτηρισμοί. Μα πάλι χαρακτηρισμοί. Έχουμε λοιπόν να το εξηγήσω για τελευταία φορά γιατί έχω κουραστεί πια. Ειδικά σε εσάς, κύριε Καμπάκη, το έχω εξηγήσει. Λοιπόν, λέω ότι κάποιος που έρχεται με τη διαδικασία του κατεπίγοντος, θα μπορούσε να υπάρχει μια σύνθεση. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι στην ημερήσια διάθεση. Δεν είναι στην ημερήσια διάθεση. Για να συζητηθεί. Θα με αφήσετε να σα πω τι θέλω να πω. Μα τότε μου πείτε το πώ το φαντάζεστε. Να σα πω κάτι. Και μπορώ να πω πώ το φαντάζεστε. Πείτε πώ το φαντάζεστε. Να πω το πράγμα. Λέω. Για συνενετικούς λόγους, κύριε Παλακύριε Πρόεδρε. Δεν με νοιάζει. Για συνενετική λόγη. Ψηφίζω ότι είναι κατεπίγον. Δεν το κλείνει το Συμβούλιο. Αυτό είναι αυτό. Προτείνω τα εκτός ημερησίας, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε εξαρτητοί, είναι λίγο δύσκολο. Μα ορισμό ατόμων έχουμε. Δηλαδή, γραφήκανε άτομα περί συνεδριάσεων και εισηγήσεων και δεν μας λέει ποτέ τα άτομα για να θέλουμε εισηγήσεις. Παρακαλώ, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχουν καινούργιοι άνθρωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω μία ενημέρωση ξανά. Όχι για τον Καμπάκη, το ξέρω, γιατί ο Καμπάκης είναι λίγο. Και ακούω τώρα για τα δύο χρόνια, δεν θα το μάθει για το ξέρω. Μην μου πείτε τι γράφει, πώς έτσι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, για την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και λυπάμαι που δέχεστε ένα τέτοιο πρόεδρο να φέρει αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εάν συνεχίσετε έτσι, ειλικρινά απορώ πώς θα έχετε μια τέτοια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπετε, καταλαβαίνω ότι η συνένεση είναι εντούτα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τελευταία ενημέρωση.
Όταν ένα θέμα είναι κρύβεται από τον πρόεδρο ή από τον δήμαρχο ότι είναι κατεβήρων και δεν έχει περιγραφεί στην ημερήσια διάταξη, γίνονται δύο ψηφοφορίε του σώματο. Η πρώτη ψηφοφορία που θέλει 11 ψήφου για να συζητηθεί είναι αν το θέμα το σώμα το κρίνει κατεπήγον για να συζητηθεί. Κατά τη συζήτηση, αναλύουμε τι εισηγήσει, δεν έχει εισηγήσει το κατεπήγον, είναι εκτό ημερήσια. Δεν μπορεί να έχει εισηγήσει. Την εισηγήση έχονται για εντό ημερήσια. Άρα λοιπόν, όταν μπούμε στη συζήτηση, θα σα εξηγήσει ο δήμαρχο τι ακριβώ θα κάνει η επιτροπή, ποια πρώτα άτομα προτείνει εκείνο να έχει την επιτροπή και όλα τα σχετικά. Το πρώτο που κάνουμε τώρα είναι αν το σώμα κρίνει ότι είναι κατεπήγον να συζητηθεί σήμερα και όχι μετά από 15 μέρες, το να συσταθεί αυτή η επιτροπή να συζητηθεί το θέμα αυτό, γιατί τρέχουν όλες τις διαδικασίες που σας είπα προηγουμένως. Και η ερώτηση που κάνω, και δεν παίρνουμε καθόλου στην ουσία, ούτε τι θα είναι στην επιτροπή, ούτε τι θα κάνει αυτή η επιτροπή. Θεωρεί το σώμα ότι είναι κατεπήγον να συζητηθεί σήμερα η σύσταση τη Επιτροπή Ενημέρωση και Παρακολούθηση του ΑΤΕ. Όταν μου πείτε ότι θεωρείτε ότι είναι κατεπήγον, στη συζήτηση του θέματος θα εξηγήσουμε τι θα κάνει αυτή η Επιτροπή. Και εκεί έχετε το δικαίωμα να πείτε ότι εγώ δεν θέλω να γίνει αυτή η Επιτροπή. Δεν θα το πείτε τώρα με το αν είναι κατεπήγον. Τώρα συζητάμε μόνο το κατεπήγον τη συγκεκριμένη πρόταση. Λοιπόν, υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο για το θέμα ότι είναι κατεπήγον. Λοιπόν, αυτή είναι μια διαδικασία τώρα νομική έτσι, ερμηνεία δικιά σα, κύριε Παρακαλώ, ακούστε με. Ακούστε με. Κάποιε που θέλει παρακαλώ το νόμο του κατεπήγον. Ναι. Θα το διαβάσω. Ναι, ακούστε λοιπόν, φέρτε τον νόμο του κατεπήγοντο και διαβάστε και θα δείτε κατά πρώτον ότι δεν λέει ότι στα κατεπήγοντα θέματα πρόκειται στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουν εισηγήσει. Πού το διαβάσατε αυτό. Πού το διαβάσατε αυτό. Θα λύσει κύριε Καπάτη η εισήγηση. Ακούστε με. Μα είναι αυτό η μερίδα διάταξη. Δεν θέλετε να ακουστώ. Δεν θέλετε να ακουστώ. Δεν θέλω να ακουστώ. Όπω το φαντάζομαι εγώ. Συνεχίστε του χαρακτήρε. Συνεχίστε. Κρίνεστε. Συνεχίστε. Λέω το εξή. Ότι έρχεται μια. Αυτό. Μία σύσταση, μία συγκρότηση της Επιτροπής. Δεν θα έπρεπε από πριν, δήμαρχε, να είχαν προετοιμαστεί να ξέρουν ότι θα συζητήσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε 10 επιτροπές, δεν ξέρετε καν τα ονόματα. Λοιπόν, γιατί δεν είναι εμφανιστή, δεν θα πούμε κι εμείς. Κύριε Καπάτη, θα το κάνουμε σε ψηφοφορία. Γιατί η απόλυτη πλειοψηφία. Δεν θα κάνουμε σε ψηφοφορία. Θεωρείτε ένα το σώμα, θεωρεί ότι. Θεωρεί το σώμα το σώμα το θέμα είναι κατεπήγον. Ποιοι δεν θεωρούν ότι είναι κατεπήγον. Κάτι λίγο ησυχία. Για το δεύτερο. Την επιτροπή, ποιο δεν θεωρείται ότι είναι κατεπήγον. Το φραστικό θέμα τη πρόταση είναι ότι να γίνει επιτροπή. Τελεία. Αυτό. Αν θεωρεί το σώμα ότι είναι κατεπήγον να συζητηθεί σήμερα αυτό το θέμα. Τίποτα άλλο δεν συζητάμε σήμερα. Θεωρεί ότι είναι κατεπήγον. Θα σας στείλω τα κοινωνικά του Δημοτικού Λειτουργία σε όλου. Θα παρακάσω. Θεωρεί το σώμα ότι είναι κατεπήγον. Ναι. Θεωρεί ότι είναι. Ναι. 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 Συμφωνούμε λοιπόν ότι είναι ομόφωνη η απόφαση. Ομόφωνα λοιπόν το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί με το θέμα. Και για το τρίτο εσύ αυτό παρακαλώ. Πάμε στο άλλο αυτό συμμερίσεις. Πάμε λοιπόν στο άλλο εκτό του Καλήσα Πιά, εντάξει, την προτείνουμε εμείς. Λοιπόν, υπάρχει η παρεμπόν 63-967 του 2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζει τη λειτουργία των τοπικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν την τροποποίηση, την διάταξη, την πρόσφατη του 19, τα μέλη των σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας επιτροπής εκπαίδευσης ορίζονται υποχρεωτικά από δύο διευθυντές, από μία εκ των αρχαιοτέρων κυριαρχών, μία εκπρόσωπο κτλ. Και κάποια πέντε. Έχει αλλάξει λοιπόν η σύσταση της επιτροπής. Ψηφίστηκε πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, τρεις. Γι' αυτό διαφέρει σε κατεπήγον.
Το βάζετε σαν κάτι επίγοντα. Σαν κάτι επίγοντα, γιατί πρέπει να συσταθεί η Επιτροπή και να λειτουργήσει. Αυτό το οποίο συζητάμε λοιπόν σήμερα, σα ζητάω να μου πείτε, είναι κάτι επίγοντα, είναι να καλεί το Δημοτικό Σύμβουλο να προωθήσει τροποποίηση τη προηγούμενη συστατική πράξη και να αποφασίσει ότι θα διοικεί το Δημοτικό Συμβούλιο από δύο διευθυντέ. Εκ των πέντε αρχαιοτέρων, ό,τι λέει ο νόμος, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, από μία αρχαιοτέρων πλεονεκτών και από τέσσερις αιρετούς των συναπληρωτές. Δεν θα τους ορίσουμε σήμερα. Απλά σήμερα λέω ότι πρέπει να τροποποιήσουμε τη στατική του κανονισμού. Να γίνει ένα πόνο του κανονισμού με τον πρόσφατο το νόμο. Και το θεωρώ ότι είναι κατεπήγον γιατί πρέπει να εναρμονιστούμε με τον νόμο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να συστήσουμε τον κόσμο. Πρόεδρε, μπορούμε να μιλήσουμε. Παρακαλώ, κύριε. Επειδή ψηφίστηκε πριν από δύο μέρες έγινε η τροποποίηση για τις σχολικές επιτροπές, δεν έχει ενημερωθεί κανείς. Εγώ προσωπικά λέω ότι να μην πει σαν κατεπήγον και να δει την επόμενη συνεδρία, να μπορέσουμε να ενημερωθούμε. Από εκεί και πέρα πάμε σε ψηφοφορία και κάνουμε τη γνώμη σας. Μα είναι μόνο να υποθέσω, δεν είναι. Μα δεν ήταν. Άρα λοιπόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα πρέπει να πάρω στην θεωρία. Άρα λοιπόν, ο κύριος Αδάμης δεν θεωρεί το θέμα είναι κάτι επίγον. Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν θεωρεί το θέμα είναι κάτι επίγον. Πάλι θα κάνουμε μετά ψηφοφορία για πάλι θα το ανθρωποποιήσουμε. Θεωρεί κανείς άλλος που δεν είναι κάτι επίγον, παρακαλώ. Άρα λοιπόν, κατά πλειοψηφία, το Συμβούλιο θεωρεί το θέμα κάτι επίγον, θα συζητηθεί με την αρνητική ψήφο του κυρίου Αδάμη. Για τον λόγο ότι είναι πρόσφατο ο νόμο, των λίγων ημερών, των πέντε ημερών και δεν έχει ενημερωθεί. Κανεί από του ανθρώπου. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Έτσι είναι, αλλά πρέπει να εναρμοστούμε, να εναρμονίσουμε το συντακτικό πράξη. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο λεπτό σημερινή διάταξη, που είναι η συγκρότηση τετροβάθμια νομική επιτροπή. Πάλι τα ίδια ισχύουν εδώ, απλά εγώ νομίζω δεν το αποκλείουμε. Δεν το αποκλείουμε, απλά πρέπει να ορίσουμε τα 7 μέλη, εκ των οποίων δύο του άλλου φίλου, με τους αναπληρωτές τους, από τον Δήμαρχο, είναι δεσμευτική και δημοτικό συμβούλιο και δίνανε να υποδεχθούν μέλη και από τις διευθυντές της διευθυντές της παραπάνω. Νομίζω ότι κάνετε. Είναι και κατεπίγον κανείς. Αυτό το οποίο συζητάμε λοιπόν τώρα είναι, αν είναι κατεπίγον, να συγκροτήσουμε την δευτεροβάθμια συγκροτήμα της Υπουργικής Εκπαίδευσης για να μπορέσει να λειτουργήσει γιατί είμαστε κανένα μήνα από τα παρακαλώ, συμφωνεί το σώμα ότι είναι κατεπίγον. Συμφωνεί ο ξεκινάμε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, το πρώτο εκτός ημερήσιας. Αλλάξουμε τη σειρά. Πρόεδρε. Εκτός του ίδιου. Πριν κλείσει την ημερήσια διάταξη. Ναι, έχουμε πάρει κι εμείς ένα θέμα που θέλω να πει σε ψηφοφορία. Το θέμα για το επόμενο συμβούλιο να συζητηθεί η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν παίρνει έτσι θέμα. Θέλει σε επιμέρου διαδικασία σε πρώτο κανονισμό λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ ζητάω να πει σε ψηφοφορία. Ζητάω να πει σε ψηφοφορία. Σα λέω ότι δεν παίρνει έτσι θέμα αυτό να πει σε ψηφοφορία. Το προτείνει ο πρόεδρο ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία να προταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο δύο το λίγο. Θα το κάνουμε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι το είχαμε κάνει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ποτέ δεν τα παίρνουν. Έχουμε κάνει ποτέ κάτι. Για θέματα πρόληψη δεν τα από το μάρτυρα. Αφήστε το μάρτυρα. Μην επικαλείστε το μάρτυρα και το ξεκινάμε. Αυτό είναι τρεις ενδιάδες. Όχι να βάλει θέμα στο Ιουνίου. Συγγνώμη κύριε Ζωτήτου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο εκτός συνεργήσεων το πρώτο που είναι η σύσταση. Άρα λοιπόν το πρώτο εκτός συνεργήσεων διάταξης, αλλάζουμε λίγο ξηρά, είναι η εκπόνηση μελέτης. Επειδή προϋποθέτει τα αναδύθυνση και έχει προαθεί. Είναι λοιπόν η πρόταση. Εγώ ουσιαστικά φεύγουμε την χωροταξική μελέτη των ΑΠΕ αφού κραζόμενη και την ανησυχία και αυτό που έρχεται σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως για τα αιωτικά πάρκα. Αυτό που έχω βάλει ως προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η χωροταξική μελέτη των ΑΠΕ είναι η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και νομίζω ότι σε αυτό θα με βρείτε σύμφωνο. Να πω ότι, χωρίς να είμαι έτοιμος να σας ανακοινώσω κάτι, υπάρχουν γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ στο Πράσινο Ταμείο για προοδευτικές μελέτες. Αυτό που εγώ δεσμεύομαι είναι ότι όταν με το καλό βρούμε τους χώρους για να κάνουμε αυτή τη μελέτη, θεωρώ ότι θα βρούμε το Πράσινο Ταμείο,
Η πρώτη που θα αναθέσουμε για τις χωροταξικές μελέτες θα είναι η χωροταξική μελέτη για τσάπε. Και θα ήθελα την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους επικεφαλής. Κύριε Σούδη, υπάρχει κάποια ερώτηση. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές. Γιατί τώρα εδώ από τη μια λέτε υπάρχουν χρήματα και θα απευθύνω στο πράσινο ταμείο. Και από την άλλη υπάρχουν τώρα και τίποτα. Εντάξει, εγώ συμφωνώ τώρα ότι είναι τίποτα το συγκεκριμένο θέμα. Απλά να δούμε τη διαδικασία τι ακριβώς από ποιον θα τη ζητήσουμε αυτή την μελέτη. Αν έχετε σκεφτεί κάτι στο πανεπιστήμιο, σε ιδιώτη, σε ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί κάτι δηλαδή που θα πάει η φορολογική. Ποιος θα τους πω, ποιος θα. Για να έχουμε και ένα μέτρο του κόστου σε αυτή τη μελέτη. Άλλωστε, αν είναι μελέτη, πρέπει να γνωρίζει η σύλλογο των ορισμών. Είναι θέμα διαγωνισμού. Να γίνει διαγωνισμό για να γίνει αυτή η μελέτη. Δεν είναι υπηρεσία δηλαδή. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το διαγωνισμό για τη μελέτη. Και επειδή στο προηγούμενο συμβούλιο είπατε ότι κάνουμε επιτροπές και επιτροπές και επιτροπές, και επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, η Επιτροπή θα σας ζητήσω μετά να αναλάβει το όλο θέμα της ενημέρωσης αλλά και της παρακολούθησης της χωροταξικής μελέτης. Ουσιαστικά θα μας οδηγήσει αν πρέπει να γίνει μέσω πανεπιστημίου, αν πρέπει να γίνει σε συνεργασία με πανεπιστήμιο ή αν πρέπει να γίνει από ιδιωτικό μελετητή. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα νησί ανοχήρωτο στις ορέξεις των οποιοδήποτε. Δεν έχουμε αντιπρόταση. Με κάποιο τρόπο να διαμορφώσουμε μια αντιπρόταση. Η ομόφωνη απέτηση έχει να κάνει ότι πρέπει όλοι μαζί να. Και νομίζω ότι υφίσταται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να καταλάβουμε τον κίνδυνο, να αφιερώσουμε την αγωνία της κοινωνίας και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια αντιπρόταση. Ώστε να συμπληρώσουμε και την κοινωνία πάνω σε αυτό. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι είναι αρκετά άμεσος. Οπότε δεν μπορώ να σας πω πώς θα γίνει. Η ενημέρωση που θα κάνει η Επιτροπή θα είναι στο δοσκοπείο, δεν είναι μόνο της κοινωνίας αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ αναγνωρίζοντας τον όγκο δουλειά που έχουν και τη σοβαρότητα του και τη σοβαρότητα του πρόεδρου και τη σοβαρότητα του ζητήματος, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή που πραγματικά να τρέξει και να φουγκραστεί αυτή την αγωνία που έχουμε τώρα όλοι μας. Θα κάνω μια ερώτηση. Για λόγω ένα λεπτό, μήπω θέλει ο κ. Καπάκη να κλείσει να βοηθήσω λίγο, να βοηθήσω λίγο. Όσο μπορεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι εφόσον έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο να μπει μια χωροταξία στο νησί, αν τη θέλουμε, αν δεν τη θέλουμε, τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, θα έπρεπε πρώτα να έχουμε μια πρόταση εδώ στο τραπέζι, όπου να ξέρουμε ότι έχουμε υποβάλει μια πρόταση στο πράσινο ταμείο για να πάρουμε κάποιου πόρου. Και δεύτερον, να δούμε αυτή η μελέτη για την Άνδρο. Τι πόσο θα μπορούσε να έχει. Και εγώ πρέπει να φυσικά να συζητήσουμε και τις επιτροπές και για όλα. Τώρα συζητάμε για την επιτροπή, η οποία θα κρίνει για την πρόταση που θα πάρουμε και το ποιο θα την κάνει. Πώς βάζουμε μια επιτροπή που τόσο ακόμα να έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους και να ξέρουν ποιοι θα είναι οι μελετητές ή έστω οι υποψήφοι μελετητές. Γιατί δεν προχωράτε λοιπόν. Εγώ συμφωνώ. Δεν λέω για διαφωνία. Συμφωνώ, αλλά φέρτε Το ερώτημα είναι, το ουσιαστικό ερώτημα, είναι αν θέλουμε να γίνει η μελέτη και να δημιουργήσουμε σαν εξή επιτέλους μια αντιπρόταση ή όχι. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα έχουμε μια συζήτηση εδώ ξανά, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι χωρίς να δημιουργεί το σώμα. Εδώ διεκδίκησε το λαό που είχαμε κάνει το συμβούλιο για την επιτροπή και εγώ μόνο. Σήμερα δίνουμε το OK στον Δήμαρχο να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και θα είναι και υπεύθυνο από εδώ και πέρα, αν κάτι δεν γίνει. Δεν είναι διαδικασία να ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα θα μα ενημερώσει μετά ότι υπάρχει η μελέτη η οποία κυμαίνεται σε αυτό το ποσό, αυτή είναι η μελέτη, αυτό ο διαγωνισμό. Θα αποφασίσουμε αν ο διαγωνισμό θα είναι. Σαφή όμω η μελέτη που μα έχει υποχρεωθεί σαν δημοτικό συμβούλιο να βάλουμε και για να πάρουμε. Μα δεν θα είστε μέσα στην επιτροπή να μιλήσετε. Δεν είναι επιτροπή, δεν γεύομαι να πω σε επιτροπή. Εγώ σαν μέλο του σώματο θα ήθελα να μπει στο σώμα εδώ μία πρόταση, να σκεφτεί να πει καθένα την άποψή του, να βάλουμε κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους που θέλουμε να έχει αυτή η μελέτη. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουμε μία μελέτη. Να γίνει σωστά, αυτό το έχω μαζί σε
πρέπει λοιπόν να δούμε κάποιοι παράμετροι από πριν και πάνω σε αυτού του παραμέτρου. Θα δώσει, επειδή είπε κάτι σωστό. Θα γίνει στο διαγωνισμό. Οι όροι του διαγωνισμού θα καθορίζουν όλα αυτά. Πάμε ένα βήμα μπροστά. Όταν έρθει η συζήτηση για του όρου, καταρχήν υπάρχουν δύο σκοροπάθεια ακόμα. Το ένα είναι ότι η Επιτροπή θα κάνει μια εισήγηση για το πώ τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο διαγωνισμό και στο τέλο το σώμα θα αποφασίσει για του όρου του διαγωνισμού. Εκεί στου όρου του διαγωνισμού και στου όρου του. Θα μπουν και όλα όσα πρέπει να αποφασίσουν για την μελέτη. Τώρα εμεί θέλουμε να δείξουμε στον Δήμαρχο την εντολή να ξεκινήσει με αυτή την μελέτη. Παρακαλώ να πω κάτι. Το πρώτο γνώσο. Τώρα είναι το παρακαλώ. Για την πρόταση δηλαδή θα είναι ότι, ότι θα έχουμε ανοιγενήτριες δόξη. Δηλαδή βλεπόμαστε ότι θα έχουμε απλώς μπορούμε να πούμε ότι δεν θα είναι 25, θα είναι 50, θα είναι 100, θα είναι 30. Αυτή θα είναι η πρόταση. Ή θα είναι ότι μπορεί και να μην έχουμε ανοιγενήτριες δόξη. Φυσικά θα μπορεί και να μην έχουμε ανοιγενήτριες δόξη. Αυτό συζητάμε σήμερα να προλάβουμε. Δεν προσπαθούμε να ακυρώσουμε την προηγούμενη απόφαση. Με τίποτα. Ίσα-ίσα πρέπει να δυναμώσουμε την προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε τη συγκεκριμένη επένδυση μετά. Κύριε Καπάκη, παρακαλώ, νομίζω γιατί δεν ξέρω. Καθίστε, κύριε Καπάκη, ανέβη. Να έρθω να ακούσω το μικρόφωνο. Ανέβη, πράγμα. Εντάξει, μην το πλέον σήμερα. Καλησί. Αυτό σήμερα. Εγώ θα έλεγα το εξής τώρα. Αυτό, τώρα το θέμα για τις απέναντι, και κανένας δεν πιστεύω ότι είναι μια τεράστια θέμα πολύ σοβαρό και υψή σημασία που ρώτησε το καλό. Και εγώ είσαι χρόνο. Ναι, και ακριβώς νομίζω όλοι έχουν μια γωνία που μπορεί να είναι διαφορετική και από διαφορετική γωνία. Σίγουρα η καλλιτική μου άποψη θα έπρεπε να είναι ένα ξεχωριστό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις ΑΠΕ, το οποίο θα κόψει εδώ, θα κόψει και εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα, η επιστημονική κοινότητα, όπου για να συζητήσουμε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί το να κάνουμε μια μελέτη όπω είπε και εγώ. Απλώς πρέπει να δούμε ακριβώς να θέλουμε και τι ζητάμε και τι, ποιο είναι αυτό που θέλει το νησί. Γιατί πρέπει να έχει σημασία και νομίζω σε ενδιαφέρει εσάς. Θεωρώ λοιπόν, ανεξάρτητα, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη, δεν το συζητάμε, είναι το νόμο καν, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει μια διευθυντική συζήτηση για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Και μετά θα μας φέρει μια επιτροπή. Όχι, η επιτροπή δεν ψηφίζουμε. Η επιτροπή είναι αυτή που θα οργανώσει την πραγματική διαβούλευση. Και θα γίνει ξανά συμβούλιο και θα έχουμε καλεσμένο και θα το καταλάβετε τα μέρη που θα προτείνω. Και γι' αυτό θέλω και εσύ να είσαι συμμέτοχο. Όπως και ο κύριο Σουσούδη. Δεν σα αποκλείουμε. Και φυσικά θα γίνει ξανά συζήτηση για του όρου διαγωνισμού, στο οποίο θα μπει όλα όσα πρέπει να ελεγχθούν και όσα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν κάνουμε σήμερα, δεν βάζουμε του όρου. Απλά σήμερα κάνουμε ένα γενικό ξεκίνημα για το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να γίνει αυτή η μέρα. Τώρα τα υπόλοιπα θα είναι συμπληρωτικά στάδια και από το πλοίο λέει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Λοιπόν, να βγούμε στην εισβολία, συμφωνεί το σώμα για την μελέτη αυτή, τις εξυπηρέτησες αυτές. Συμφωνεί να μόνο. Το δεύτερο λοιπόν εκτός ημερήσιας είναι κύριε Δήμαρχε, γιατί εγώ τώρα που προεδρεί με τη σειρά, η Επιτροπή. Συμφωνούμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα πρέπει να πω ονόματα που θα συντελεχώσουν την επιτροπή αυτή, η οποία θα, για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου θα κάνει τη διαβούλευση, αλλά και θα κάνει την παρακολούθηση, την ενημέρωση και την παρακολούθηση αυτή τη μελέτη. Κύριε Δημοτικό. Τα άτομα τα οποία εγώ προτείνω, θεωρώ ότι η επιτροπή πρέπει να είναι εφταμελής, να έχει εκπροσώπους έναν αιρετό από κάθε παράταξη, δηλαδή έναν από εμάς, τον οποίο προτείνει τον κύριο Γιαννίση. Το Δημήτρη τον Φακή, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός, ενεργειακός σύμβουλος. Το Μαβί τον Αλέξανδρο. Το Γούλα τον Νικόλαο. Τον Αντωνέλο τον Γιάννη. Και περιμένω και δύο άτομα από τις δικές παρατάξεις. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, πού τους βρήκα τώρα. Δεν θα πεις εσύ. Βάλε τον Βάμπουκα. Βάλε τον Μανώλη. Έλα Μανώλη. Με τον Αλέξανδρο. Σε φίλο. Από την μειοψηφία να είναι ένας από μια παράδοση, ένας από την άλλη. Λίσου βάλε ένα και το Γιάννησο. Το Μαβί. Είναι μόνο και ο Γιάννης από εμάς. Και ένας από το οποίο έχουμε ασχοληθεί, ο Πακής, ο Κρυκόλης, που μας προβλήθει το θέμα. Κύριε Σούλη, παρακαλώ. Είναι μια σοβαρή ερώτηση. Πρέπει να συζητηθεί για την παράταξη να δούμε ποιο θα αποφασίσει να μπει σε αυτήν την επιτροπή.
Ένα μεγάλο σοκ με μια μελέτη που είχε έρθει πριν από χρόνια και το περιφερειακό πάρκο. Και θυμάστε ότι έχει γίνει και τι τραβήξαμε. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό να μας πούνε αυτή η επιτροπή τι ακριβώς θα έχει σαν υποχρεώσεις και τι δυνατότητες θα έχει αυτή η επιτροπή. Γιατί τι θα παρακολουθήσει, τι. Μπήκαμε στο πράσινο ταμείο, πήραμε τα χρήματα, βρήκαμε αυτή. Να μας πούνε τι ακριβώς είναι, βάλαμε παραμένους όλους. Αυτό είναι τα θέματα η ουσία. Η ουσία είναι μια κοινωνία ανενημέρωτη. Ένα από το κόσμο είναι ανενημέρωτο και πάμε να κάνουμε μια δομή να μπορέσουμε να συγκρατούμε πίσω από μια αντιπρόταση. Τόσο σοβαρό θέμα. Και μου λες αν έχουν τα θέματα για ούτε να μην ενημέρωση. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν χωράνε ούτε εντυπώσεις ούτε τα ηχητικά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί θα το δούμε στα μάτια και πολύ σοβαρά. Τόσο σοβαρό που 5 χρόνια δεν το ακουμπήσατε. Τόσο σοβαρό. Δεν το ακουμπήσατε 5 χρόνια. Σοβαρότητα την πολύ. Θεωρώ λοιπόν. Εντάξει, αν θέλετε συνέχεια να κάνετε τις ερωτήσεις σαν το παρελθόν, είναι πιο πρόσφατο. Αυτό ίσως. Μα αρνήσετε να λέτε το παρόν. Τι θέση σα τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ θα ήθελε η αμαμά, πολύ θα το χαίρεσαι. Μην μου το σηκώνετε συνέχεια, γιατί να βγει ο τελειώσει ο κύριο. Πάτε λοιπόν από τα δικά σα mail, αφού είστε έτοιμοι ήδη, και εμεί θα παρακολουθούμε. Πάτε, δεν το πιάσετε. Δεν θέλετε. Δεν θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν μπορείτε να περιμένετε. Αυτό είναι πραγματικό άνοιγμα. Όχι, μπορεί να κάνουμε και να εικασίσουμε το όνομα. Δεν έχω πρόβλημα. Αν θέλετε να κάνουμε, δεν θα μα πείτε το όνομα. Τι θέλετε, δεν έχουμε στοιχεία να σα ευνηδιάσουμε. Κοντά μα θέλουμε να το κάνουμε. Έχετε ήδη αποφασίσει εσεί σε μια εφτάμενη επιτροπή τα 5 μέλη. Και ζητάτε τους 2. Αν ξέρετε αυτά τα μέλη, τα οποία φωτογραφίζουν το σύνολο της προσέγγισης του προγράμματος. Ο κύριος Μαβής με τον κύριο Ούλα δεν έχουν ίδια προσέγγιση. Ναι, δεν βάλαμε 5, ένα βάλαμε. Εμείς ένα βάλαμε. Οι υπόλοιποι είναι από την προηγούμενη συνεδρίαση και μάλιστα την προηγούμενη απόψη. Ο κύριος Μούλας με τον κύριο Μαβή και δεν τέλωσαν ίδια. Και ήταν παρόν στο συμβούλιο αυτό. Σα παράταξη, εφόσον εμεί αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε ποιο από όλου θα ήθελε να πει σε αυτή την επιτροπή. Ωραία, να το δώσει το όνομά του. Αλλά θα έπρεπε να είχαμε ένα εισιτήριο, τι ακριβώ θα κάνει. Είπαμε θα το κάνει. Και τι θα έχει. Μην αυτή θα ενημερώσει. Να μην είναι για του τύπου αυτή. Είναι άτυπη η επιτροπή, Θεοδόση. Θα είναι η επιτροπή η οποία θα ενημερώσει το σώμα όταν έρθει η ώρα για να κάνουμε το διαχωρισμό και για του όρου διαχωρισμού. Δηλαδή, αν ο καθένα από εμά λέει πώ το σκέφτεται, θα μαζευτεί αυτή η επιτροπή, θα βάλει του όρου και θα βρει το κοινό συμβούλιο να μα ενημερώσει και θα αποφασίσουμε αν θα προσθέσουμε άλλου όρου εμεί ή αν θα κάνουμε δεκτού αυτού ή αν θα αφαιρέσουμε κάποιου. Απλό είναι, δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτό. Η επιτροπή αυτή από πού θα ενημερωθεί, να έρθει να κάνει την πρόταση συμβούλια. Και από πού θα ενημερωθεί. Η επιτροπή αυτή θα. Μα είναι η ειδική έργο. Υπάρχει κάποιος περιβαλλοντολόγος εκεί. Ναι, ο Μαβής δεν έχω πει. Υπάρχει κάποιος δικηγόρος. Ο κύριος Δονενέλος. Ο κύριος Δονενέλος. Δεν ξέρω. Σωστά. Τι άλλο. Σωστά. Αυτό είναι και το πνεύμα της συγκρότησης μας. Υπάρχει ο κύριος Δονενέλος. Ο κύριος ήταν υπέρ του να πει. Γιατί λέει ότι αλλιώς πρέπει να βάλουμε ένα δικό. Ο κύριος Γκούλας κάπως άλλο. Ο Μαβής που είναι. Το είναι τεχνογράφη. Στην εισήγηση έγινε λίγο λάθος η εισήγηση. Δηλαδή είπαμε να αποφασίσουμε αν είναι τέτοιο για να συγκροτηθεί η επιτροπή. Εσείς όμως ήταν τέτοιο να φέρατε τα άτομα. Πρόεδρε. Να αποφασίσουν μόνο να γίνει η επιτροπή. Εγώ προτείνω να αποφασίσουμε να γίνει η επιτροπή και για τα μέλη όχι αυτή τη στιγμή. Όχι κάτι άλλο, τόσο άσχημο που έχω φοράει. Γιατί μου κόβει τη φορά. Επειδή είσαι εγώ, ας την κουβέντα, Βασίλη. Θέλω να το τελειώσω. Και ο κύριος Σούδης το ίδιο νομίζω. Εμείς θα βάλουμε την έχουμε σκοπό να βάλουμε 3 ερετά μέλη. Ένα από κάθε συνάδελφο. Ένα από τη συμπαράταξη, ένα από το δικό σας πνεύμα και ένα από τη δικό του κύριου Σούδη. Άρα λοιπόν σήμερα λέμε ότι εμείς έχουμε τα 4 μέλη που είναι οι τεχνοκράτες και ο κύριος Γιάννης του Δεσμού 5 και θα περιμένουμε να μας ενημερώσετε μετά από σύσκεψη με τον συνδυασμό σας ποιος θα είναι ο πέμπτος και ο έκτος, ο έκτος και ο έβδομος συγγνώμη που θα. Στη συγκρότηση επιτροπή, τα 3 μέλη πρέπει να είναι ερετά.
Πρέπει να είναι ρετά. Ένας από τους τέσσερις σας, δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Θα περιμένουμε να σας ενημερώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω μια κουβέντα. Να δώσω, μπορώ. Αυτή τη στιγμή, κι αν είμαστε εξεπίνδυνοι, να συγκρατήσουμε μια επιτροπή για το συγκεκριμένο αυτό σοβαρό θέμα. Συμφωνήσαμε. Αλλά δεν προχωρήσαμε, δεν είπαμε στο έκτακτο ότι θα αποφασίσουμε και τη σύνθεση αυτής της Επιτροπής. Καλό είναι, συνενετικά δηλαδή αυτή τη στιγμή, να μας δώσετε τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης αυτής της Επιτροπής, να μπορέσουμε και εμείς σε κάθε παράταξη. Τι θέλετε ακριβώς να σας πούμε, πείτε μας τι να σας πούμε. Δεν το έχω πει 7 φορές, εσείς που έχετε την ιδέα, να μας την πείτε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να σας πω. Ότι είναι διαρρεκτά. Είναι μια Επιτροπή. Είμαι συνειδητοποιός, αρνείστε να καταλάβετε. Δεν αρνείται. Δεν μπορεί να αποφασίσει να πει προτείνω. Μα μην είναι προτείνω τον Αντώνο ή τον Έλληνα τον άλλο. Λοιπόν, όλοι ας μην αποφασίσουμε. Γιατί όταν λέμε ότι βλέπουμε το θέμα, ο βασικό στόχο τη Επιτροπή είναι η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και τη κοινωνία τη υφιστάμενη κατάσταση και η παρακολούθηση όταν με το καλό προκύψει μέσω του διαγωνισμού, τη μελέτη και μια διαρκή ενημέρωση του κόσμου. Αυτό το πράγμα. Πιστεύω ούτε και εσύ ούτε και εγώ δεν έχουμε πει την εικόνα τη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε διάφορες υποσχέσεις, άλλα 20 μεγαβάτ, άλλα 30 μεγαβάτ. Αυτό είναι πίσω. Επίσης, μιλάμε για μια άτυπη και όχι αποφασιστική επιτροπή, η οποία ουσιαστικά θα παίξει τον ρόλο του συντονισμού για να έχουμε πραγματική εικόνα και να ενεργοποιηθούμε για αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να μην το κάνετε, μπορώ να αποφασίσουμε άλλου δύο από την δική μα παράταση να το κάνουμε. Η κοινωνία δεν παίρνει. Αν νομίζετε ότι μπείτε μέσα στην Επιτροπή και δεν σας εκφράζει, μπορείτε να παραιτηθείτε. Αλλά το να μην θέλετε να μπείτε, για μένα έχει και πολιτική διάσταση. Και επειδή δεν πιστεύω ότι θέλετε να μην μπείτε, το είχα πει και στον κύριο Τσαούς την προηγούμενη φορά, εγώ θέλω να έρθουν και εσείς κοντά μας να το δούμε. Πού είναι το περίεργο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει να ανησυχείτε κάτι. Ποιες σπουδαία γραφές θέλετε, το καταλαβαίνω και μόνο. Δεν μου βοηθάει. Ο κύριος επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, εκτός από τους αιρετούς προφανώς, οι υπόλοιποι θα πρέπει στην εισήγηση να υποβληθούν τα βιογραφικά του σημειώματα για να δούμε κατά πόσον γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Αυτή την παρέτηση θα πρέπει να κάνουμε. Να πείτε όλοι, αλλά να μου πείτε επί της ουσίας κάτι, γιατί τελικά όλοι... Θα υπάρχει στην Επιτροπή να δούμε το ποιοι πρόεδρο κάθε κοινοτήτων. Όχι, αν θα κάνουμε μια Επιτροπή με 240 ανθρώπων, τι θα κάνουμε. Αυτή η Επιτροπή, είναι η Επιτροπή η οποία θα κρίνει και ποιος θα πάρει, με ακούτε λίγο, είναι η Επιτροπή η οποία θα φροντίσει για να κατατεθεί η πρόταση στο Πράσινο Ταμείο και να πάρουμε τα χρήματα. Το νόμο του θα αποφασίσει. Ναι, θα εισηγηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εννοείται. Είναι όμως η Επιτροπή η οποία θα φέρει στο σώμα την πληροφόρηση εκείνη για το Πράσινο Ταμείο. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Ο μιλάμε με δικηγόρο ταυτόχρονα γιατί είναι για το θέμα που ρωτάτε. Θα κάνει ενημερώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει. Θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για να καταλάβω τι συμβαίνει σήμερα, αντί να ανακοινώσω εγώ μια επιτροπή όπως θέλω, τη θέλαμε εδώ. Αποκραζόμενος και την αγωνία τη δική σας και της κοινωνίας και την ομοφωνία που είχε στην αντίδραση, να κάνουμε μια σύνδεση. Έχει να κάνει βασικά με την ενημέρωση τη δική μας και τη κοινωνία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαταστήσει κανένα δημοτικό συμβούλιο και καμία οικονομική. Δεν μπορεί, αλλά δεν είναι μια άκρη. Έχετε φέρει μια πρόταση εντελώς. Ο κύριος Αντώνοβλου και ο κύριος Καπάκης. Και όχι άλλο της συγκεκριμένης. Ο πρόεδρος του Γιάννης. Και το τρίτο, το σημερινή συνεργασία του θέμα, είναι αν συμφωνούμε να ασκηθούν τα έμπνικα μέσα, να ανατεθεί δηλαδή σε επιδικών, να ασκήσει έμπνικα μέσα κατά της συγκεκριμένης επένδυσης, όπως αποφασίζεται την κόμμα, γιατί όχι να είμαστε εκεί. Συνοδοτούμε αρνητικά.
αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να στήσουμε εμείς για μέσα να κάνουμε τίποτα άλλο. Καλύτερα μια χρονοκόπηση στα πλαίσια αυτό που μας είχε ζητηθεί. Τώρα λοιπόν σου προβεί το σώμα να προχωρήσουμε δικαστικά κατά αυτή τη συγκεκριμένη επένδυση. Παρακαλώ κύριε Γιώργο, πού είσαι σίγουρο. Συμφωνούμε απλά να πούμε ότι το συγκεκριμένο δημιουργικό γραφείο που θα το πάρει θα έχει εμπειρία πάνω σε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Αυτό. Μάθημα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε ήδη αναθέσει την πολιτική γραφεία και έχουν στο Συμβούλιο της Κρατείας από το Δήμο Άγρων Προσωπήσεις. Έχουμε γραφεία που δεν έχουμε. Στον κύριο Σαφούλη. Ποτέ λέμε που θα γραφεί. Γιατί είναι η συγκροτική της Επιτροπής. Ξέρετε ότι θα γραφεί, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Κύριε Καμπάκη, λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αυτή η επιτροπή, τα έντυπα μέσα που μιλάμε τώρα, μιλάμε για το ξηροκράτη. Τι θα γίνει για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ποια είναι η σκέψη σχεδόν. Δηλαδή, γιατί εδώ έρχονται και άλλες υποθέσεις οι οποίες ζητούν να διαδοτήσουν. Πρόσφατα διαβάσαμε μια καινούργια πάλι, εάν ο Δήμος σε μια περιπτώσει και αν θα συμφωνήσει πέρα από αυτά και σε ειδικά μέσα και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αρκεί να έχει νόημα, δηλαδή, να τις κάνω τις βάσεις έντες περιβαλλοντικών νόρων, να πούμε λέει κάτι δεν ξέρω. Πάντως η πρόθεση του είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ ως Δήμαρχος να εκφράζουμε τις πραγματικές αντιδράσεις της κοινωνίας όταν αφήσεις πίστατε, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλα τα έτσι δεν θέλουν. Τις γεννήτρες, αν δούμε τις παρελθούσες αποφάσεις, στον χώρο δεν υπάρχει και ομόφωνη, δεν υπάρχει ομόφωνη αριστερή. Πάντως, η διαδικασία από τις ξέρω για το δέκα να συνεχίσουμε τον αγαπητό. Βέβαια, το μεγάλο, εμένα προσωπικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτό το νησί δεν κατάφερε να σχηματίσει μία αντιπρόταση. Και η αναφορά που έκανα στο περιφερειακό πάρκο την προηγούμενη φορά που προσπάθησαν έτσι να το φουντώσουν και να πούνε είμαι υπέρ ή κατά. Προφανώς και αναπολύθηκε δεν ήταν μια καλή πρόταση, αλλά ήταν μια πρόταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο για Τσάπε στην Άνδρο προβλέπει πάνω από 1.100-1.200 αναμογεννήτρες. Τότε, που δεν θα πω ότι είναι λίγες, το περιφερειακό πάρκο, με σύμφωνη νομίζω αν δεν κάνω λάθος του διοικητικού, αλλά προέβλεπε τον όντο 580, κύριε Σουσούκη νομίζω. Δεν λέω αν αυτό ήταν καλό, αλλά τώρα είμαστε στο 1200, δεν είμαστε 580 στα νησί. Και αυτή ήταν η αναφορά μου τότε, και θέλω να το διευκρινίσω στα πλαίσια του είπα ότι δεν θα βγάζω ανακοινώσεις, αλλά τα λέω όλα στο σώμα, ότι είχε εντοπιστεί η ανάγκη να δημιουργήσουμε την πρόταση. Καλή ή κακή, όταν φτάσουμε την πρόταση, οκ. Αλλά εδώ δεν έχουμε αντιφράσει τώρα. Σαν κοινωνία δεν έχουμε εκφραστεί πουθενά. Σε αυτό συμφωνούμε και κανένα δεν κομίζει γράφει τη Αθήνα. Θεωρούμε ότι έπρεπε να υπήρχε αυτή η πρόταση όπως υπήρχε σε όλα τα νησιά και δεν θέλω αυτό το ερώτημα. Το θεωρώ σε όλα. Το θεωρώ ως δεδομένο ότι θα έπρεπε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία, ως τόπος, ως νησί να έχουμε μια απάντηση σε αυτό το θέμα συνολική αφού γραζόμενοι και την ίδια την κοινωνία. Δεν το συζητώ συμφωνώ απόλυτα. Η άποψη δικιά μου είναι ότι εφόσον θα υπάρχουν θα πρέπει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και το λέω τώρα σε αυτό το βήμα ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν από το Δήμο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αν και θεωρώ το θέμα. Για τις ΑΠΕ, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση αποκλειστικά με όλο αυτό το θέμα, με όλους τους κοινωνικούς και όλους τους προσώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι νομική σχολή, είναι τσόκο σχολή. Και τη δική μου παρουσία ως πρέπει να κρατήσουμε το πολύ μήνυμα. Αναδυστυχώς, εμείς τελικά συζητήσαμε τα εκτός ημερήσεις. Πάμε στο τέλος της ημερήσεις, είναι η τροποποίηση της πρωτοβάθμιας πολιτικής επιτροπής της κατοικής της πράξης. Σας είπα λοιπόν ότι είναι ο νόμος ο προηγούμενος, ο οποίος διαφοροποιεί την σύσταση της κατοικής πράξης και πρέπει να ελαμβανθούμε σε αυτό και συνεπώς καλύπτει το Διοικητικό και Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα διηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 9 μέλη.
δύο διευθυντές διευθύντριες των πέντε αρχαιοτέρων σχολικών μονάδων με τις αναπηρωτές τους, μία εκ των αρχαιοτέρων διαβάζοντας με την αναπηρωτία τους, μία ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα με διάφορο μαθητικό δυναμικό, τέσσερις αιρετούς με τις αναπηρωτές τους, ένα δημότιο κάτοικο με εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης με τον αναπηρωτή του. Οπότε το πιο καλύτερο το σώμα σήμερα είναι όχι να συστήσουμε την Επιτροπή, αλλά να αποφασίσουμε την τροποποίηση της κρατικής πράξης όπως σας την ανέφερα τώρα. Συμφωνεί το σώμα? Είναι υποχρεωτικό αυτό το δεύτερο. Άρα ο μόνος λοιπόν αποφύγει την πράξη. Βασίλη, διαφωνία πριν στο Παρεπίδιο, το γύρο του Παρεπίδιου. Τώρα πάμε συγκρότηση για το βάθο τη Επιτροπή. Πέμπτο. Πέμπτο, συμμερίζει και τελειώνουμε. Αυτό το 19ο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν αποτελείται από δύο διευθυντές διευθυντές εδώ πέντε αρχαιοτέρων, ένα εκπρόσωπο του Υφιστάμενου Συλλόγου Γονέων όπως και προηγουμένως, μία ένας εκπρόσωπο των μαθητικών συλλογίτων και τα υπόλοιπα μέλη ενός δημαρχείου 3/5 του συνόλου που προβλέπουν οι διατάξεις παραγράφου 1 του νόμου 2019. Η υπόδειξη των 7 μελών, εκ των οποίων 2 του άλλου ψήλου με τις αναπληρωτές τους από τον Δήμαρχο είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο και δύναται να υποδειχθούν μέλη και από τις δημοτικές παρατάξεις. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχο. Ως πρόεδρος προτείνεται ο Νίκος Στεφάνου με αναπληρωτή την ειδικό συντασία. Αντιπρόεδρος η Βερετίκη Μαρία με αναπληρώτη Μακρύτη Αθηνά. Ο Τενιακός ο Δημήτρης με αναπληρωτή το Γεννή στο Δημήτρη. Ο Μουστάκας ο Νίκος με αναπληρωτή το Βαγγέλα το... Ο Μουστάκας ο Νίκος με το... Το Γεννή στο Δημήτρη. Ο Μουστάκας Νικόλαος με αναπληρωτή το Γεννή το Βαγγέλα. Ο Βιδάρης ο Νίκος με αναπληρωτή το Διαμαντίδη Θεοδωράκη. Και ο Τσαούσης ο Σπύρος με αναπληρωτή τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Και ως Δημότης... Και ως Δημότης, η Παταζή Ειρήνη με αναπληρώτη της Αναβάρου του Νιμάνου. Πόσο γονέα μου είπα να βουλάσω ο Κωνσταντίνος με την Γιάννη Ευαγγελία, να επικούσω γόρδιο με αναπληρωτή των δύο Καρύφαλο, διευθύντρια κυρία Μπουζιώτα και λυκή με αναπληρωτή του κύριου Κρούπεση, και εκπρόσωπο του Καρύφαλο, τον Ιμάσιο, και άλλα λοιπόν από τους αιρετούς, από τους αιρετούς, Σοφίτσιο είναι ακόμα, οι προηγούμενοι, άρα λοιπόν έχουμε 7 μέλη, μου προτείνει που με επιτροπή βασικού σου τον κύριο Στεφάνου Διέβαλη και τον κύριο Τινιακό, τον κύριο Μουστάκα, τον κύριο Βιντάρη και τον κύριο Σαρκούς. Και αναπληρωματικούς αντίστοιχα την κυρία Νηθικό της κύριο Στεφάνου, την κυρία Μακρύ και κυρία Βενετίκη, τον κύριο Γιαννή, τον κύριο Τινιακό, τον κύριο Μπακέρα και τον κύριο Μουστάκα. Από εσάς προτείνω κύριο Δήμαρχο να μπορείτε να προτείνετε και εσείς, να το αλλάξετε αν θέλετε. Τον κύριο Βιντάρη, ναι, είναι δημοτική. Εντάξει, άμα σου πω ότι δεν θέλω τίποτα, θα αλλάξουμε. Δεν θα σα αλλάξω. Εντάξει, θα βάλουμε το σώμα εδώ. Δεν το λέει ο νόμος, αλλά το λέει το λέει ο πρόεδρος της μειοψηφίας. Ο κύριος Βιδάρης με αναπληρωματικό. Τη μονοψηφία. Ο κύριος Βιδάρης λοιπόν προτείνουμε με αναπληρωματικό τον κύριο Θεοδωράκη. Συμφωνείτε. Ήταν και στα πλαίσια, ήταν και στις προηγούμενες. Όχι, λέει ο νόμος ο καινούριος ότι προτείνονται από τον Δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να προτείνει και από τις λοιπές παρατάξεις. Αλλά εμείς προτείνουμε. Όμως, αν μου αφήνετε κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Αυτός ο νόμος αφορά για τις σχολικές επιτροπές. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε διαβάσει. Να διαβάσουμε κάτι άλλο. Όπως και δεν θα έπρεπε να το ξέρουμε. Τώρα μας λέτε κάτι. Και εμείς ας πούμε, ναι, όχι, δεν το έχουμε διαβάσει. Δεν το ξέρουμε. Δεν είναι και σημαντικό όμως. Κάθε λόγια από τις δεν θέλετε να υποσχεθείτε. Αλλά είναι ο ίδιος τρόπος για όλες τις άλλες επιτροπές. Τα 3/5 του συνόλου των μελών. Δηλαδή τα 3/5 από το συνόλου. Θα μπορούσε ο Δήμαρχος να προτείνει όλους, λέει μπορεί για την προσωπία. Εμείς προτείνουμε από όλους παρατάξεις. Ένα λεπτό. Θα είναι συμφωνήσω. Θα είναι συμφωνήσω να καταφέρω. Τα 3/5 στον επιτροπών. Αν μιλάμε για το 46-23. 46-23. Το 2019. Ναι. Αυτό που... Και παραπώ... Αυτό λέει ότι ο Δήμαρχος προτείνει
και να πάνε ορίσει, δεν κλείσουν, και τα άλλα ορίσουν να τα αντιπολίτευσουν. Εσείς τι πάνε. Ναι, έτσι είναι, αλλά τα τρία παίρνουν στα 11, με 4 εξοφίτσιο μέσα και έχουν τόσα. Άρα δεν έχει αντιπολίτευση, δεν έχει αντιπολίτευση. Δεν έχει, ναι. Να εξηγήστε το, μας να το καταλάβουμε. Να εξηγήστε το, εξηγείτε το καταλάβουμε. Για αυτό κάνω συμβούλιο στις 4 για να μην πει σε κουμπάρο. Άρα λέει ο πρόεδρος κανονισμός εκεί πέρα, αυτό τον διαβάζετε και επικαλείστε τον δύο πάνω. Διαβάζετε. Βεντάλια. Άρα λέει ο πρόεδρος κανονισμός εκεί πέρα. Φέρτε κανένα. Δεν έχουμε εντάλια. Θα το διαβάσω και θα σας πω. Λοιπόν, συμφωνείτε με τον κύριο Μητάκη και τον κύριο Θεοδωράκη. Συμφωνούμε. Κύριο Τσαγούσης και ο κύριος Αθόνοβλου, συμφωνούν. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η επιτροπή πάνω από την ψηφοφορία ομόφωνα. Ομόφωνα λοιπόν συγκροτήθηκε η δευτεροβάθμια συμβουλική επιτροπή. Πάντως είναι σωστό το πρόβλημα. Όσο προτάσει από το Δήμα. Μάλλον δεν θα πω ότι προβάλλουμε. Εμείς παρόλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο δικαιοσύνη. Δεν είναι το θέμα. Σκοτάξτε το πλήρω των ερωτών. Κάντε το πράξη. Θα το κάνουμε. Βάζουμε σε επιτροπέ από του άλλου. Ποιο πράξη είναι. Δημοκρατική λειτουργία. Ποιο πράξη δεν γίνεται. Δεν κάνουμε το πράξη. Το Γιάννη δεν είναι επιτροπή μόνιμα. Δεν βάλα του συλλογική μόνιμα. Ο Γιάννη εσά είστε καινούριο. Κάντε πράξη. Δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε. Θα μπορούσαμε να μην τα βάλει κανένα το δανά. Όφελο θα έχει κανένα. Κύριε Καπάκη, πρόεδρο. Ευλογητό. Ευλογητό. Δεν ζήτησε. Εγώ κύριε Καπάκη, να πάω να φωνώ το δεν το λέω έτσι. Έπρεπε να βάλει έτσι. Έχουμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στην πρώτη συναγόρφωση. Έχει συγκέντρωση και έπρεπε να γνώσουμε τον Δημοσίου Δήμου Άνδρου και τον Δημοσίου Κέντρου 2019. Κύριε Χατζόρφα, δυνατά και καθαρά. Για να μάθω συμφέρει οι ορισμένους πίνακες. Λοιπόν, ο πρώτος και ο τελευταίος έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες μπαίνουν χωριστά. Η πρώτη αφορά μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικό και αφορά την εκλογική αποζημίωση, ως εκ τούτου έρχεται σαν έσοδο και σαν έξοδο. Είναι ο πρώτος πίνακας. Και υπάρχει και άλλη μια χρηματοδότηση στην τελευταία σελίδα, είναι το πέμπτο σκέλος της αναμόρφωσης, που έχει να κάνει μια χρηματοδότηση έκτακτη και από 50.000 που αφορά την προσαρμογή του παιδικού σταθμού, προκειμένου να εξακολουθήσει να είναι να λειτουργήσει σύμφωνα με το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, ποιο παιδικό σταθμό λέει εγώ, τη σχόλα. Ποιο παιδικό σταθμό σχετικά δεν είναι τη. Αυτό λέω. Εγώ θα έκανα κάποια ερωτήσει. Ένα είναι. Ένα. Επειδή είχε φτιαχτεί, γι' αυτό το λέω. Δεν είχε φτιαχτεί αυτό. Πολύ ξανά. Αυτό είναι. Είναι τα ευρωπαϊκά. Α, είναι τα ευρωπαϊκά. Θα είναι τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος της αναμόρφωσης αφορά την ενίσχυση κάποιων κωδικών που έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία και, κάποιες ανάγκες λειτουργικές που έχουν να κάνουν με τα ταχυδρομικά, τη γραφική, τις λειτουργικές δαπάνες και τα μέσα ατομικής προστασίας που σχετίζονται σε σχέση με, με το προσωπικό το οποίο αυξήθηκε με τη συγχώνευση και την παρουσία του προσωπικού που πρόκειται από την αναπτυξία και αυτούς οι οποίοι θα έρθουν μετά την προκήρυξη στην 3Κ. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης. Τώρα, τα ποσά τα οποία μειώθηκαν. Το κύριο κονδύλι το οποίο μειώνεται έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση της κοινοφελούς επιχείρησης, διότι ο νόμος προβλέπει ότι οι κοινοφελείς επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται εφόσον έχουν ελληματικό προϋπολογισμό. Η δικιά μας κοινοφελής, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει υποβάλει και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπολείπεται στα έξοδα της κατά 5.000.
5.000 ή κάτι. Ως εκ τούτου πρέπει να μειωθεί το σχετικό ποσοστό. Όχι, δεν είναι χρειάζεται. Όσοι έχουν 70.000 δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Απαγορεύεται. Υπάρχει και διάταξη νόμου που το λέει. Και τι είναι οι δηλαδή και αυτά που η κοινοφελής. Η έχει την υποχρέωση να πάρει κάποια. Έχει κάνει ένα προπολογισμό. Ωραία. Ο οποίο έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την κρίση του 2018-2019. Έχει βάλει τα έσοδά τη και τα έξοδά τη. Αυτή η δράση που έχει είναι χρηματοδοτούμενη, είναι από την ΕΤΑ με τα βοήθεια στο σπίτι κτλ. Και είναι σε ένα ισοζύγιο. Βάσει του προϋπολογισμού που έχει κάνει ο λογιστής που έχει, δεν υπάρχει έλλειμμα πέρα των 5.000, το οποίο μας το έχει στείλει. Δηλαδή, εμείς δεν αφήσουμε κάτι. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Ναι. Να και το... Εντάξει. Ναι. Υπάρχει ένα χρέος λογιστές οι οποίοι πληρώνουν την κοινοφελή. Ενός έτους. Υπάρχει ένα χρέος 3 ετών στα ενίκια για τα οποία δεν έφυγε ο Δήμος φυσικά, αλλά έφυγε αυτό που έγινε το Δημοκρατικό Σταθμό, ο οποίος δεν είχε την ολογική ενημερότητα. Μιλάμε αμέσως αμέσως για ένα ποσό περίπου 40.000. 45.000. Το προϋπολογισμό. 3 ετών ενίκια συν ένα χρόνο αμοιβές λογιστών. Μέσα στον προϋπολογισμό του θα έχουν βάλει. Τι κοινοφελής έχει κάνει προϋπολογισμό και τον έχει υποβάλει σε ένα απαραίτητο δικαιολογητικό. Εμείς εκεί στηριχτήκαμε. Δεν έχουμε άλλη πληροφορία. Μπορώ και να σας το δώσω και να το δείτε. Ναι, το είχα αυτό, αλλά δεν έχει νόημα. Φιλιό, ερωσιολογισμός ή ερώτηση. Ναι. Αφαιρούμε το 5.000 από αυτά που έχει τώρα. Η κοινοφελής ή από αυτά που θα δίναμε. Η κοινοφελής, εάν πάρει τα δικά μας χρήματα, έχει πλεόνασμα 75.000. Και απαγορεύεται. Δηλαδή, για να σας το πω ανάποδα, από τα στοιχεία που μας έδωσε ο λογιστής. Θα σας το δώσω. Εγώ, ένα λεπτό. Για να δάξει την επιστολή, ο λογιστής έχει μια επιστολή. Και ζω να απευθύνει προς όλους. Ο λογιστής λέει, επάνω-πάνω, αν σας διαβάσω, θα διαβάσω, λέει. Για πείτε μας, για να πάμε, τελευταία στιγμή. Λοιπόν, λέει, επειδή πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να πάρετε τα χρήματα κλπ. Η σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου βασίστηκε στον προϋπολογισμό της κοινοφελούς για το 19, ο οποίος μάλιστα έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο παραπάνω προϋπολογισμός έχει προϋπολογίσει ότι θα λάβει επιχορήγηση από το Δήμο Άντου 70.000 και καταλήγει ότι θα έχει στο ταμείο 75.817. Αυτό απαγορεύεται. Ο νόμος που ισχύει για τους κοινοφελείς, τι λέει. Θα έχει 75 όταν πάρει τα 70. Άρα αν δεν πάρει τα 70 θα έχει 5. Να η κοινοφελής, αυτό σου λέει ότι η κοινοφελής χρηματοδοτείται. Όχι, δεν λέει αυτό. Έχει τα έσοδά του και τα έξοδά του, θα σας τα μοιράσω τώρα να τα δείτε που μας τα στείλαμε, αυτά πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Και να ρωτήσω κάτι. Δεν πρέπει να έχει κέρδη, και αυτό λέει η κοινοφελής. Αφού την ευθύνη λειτουργίας την έχει ο Δήμος. Έτσι είναι η υποπτεύουσα αρχή της κοινοφελής. Αφού σας πρέπει να δω πώς θα λειτουργήσει μία τέτοια υπηρεσία στο μέλλον, με ποιος θα πρέπει να το σκεφτεί. Εγώ θα σας απαντήσω με αυτό που προβλέπει ο Δήμος. Πώς θα το θέσει ο Δήμος. Ο προϋπολογισμός έχει υποβληθεί. Για να βοηθήσουμε. Κάθε μήνα στην κοινοφελή δίνουμε κάποια χρήματα. Παίρνουν κάποια χρήματα από το κράτος. Θέλετε να σας πω πώς έχει η κατάσταση. Λέει κάποια επιχορήγηση για τους μισθούς και την μισθοδοσία. Ναι. Τις βοήθειες στο σπίτι και όλα αυτά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι καθυστέρησε κατά 4-5 μήνες τουλάχιστον να έχει επιχορήγηση αυτή. Εάν δεν έχει επιχορήγηση αυτή για άλλους 5 μήνες, πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι το ΙΚΑ τους και ο μισθός τους, αν δεν υπάρχει ένα ποσό για την κοινοφελή. Το 2019 δεν έχει κάνει καμία ενέργεια η κοινοφελή να πάρει τα χρήματα που πρέπει. Και όχι από το Δήμο, από εκεί που έπρεπε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Όταν λες ο Δήμος εννοείς η οικονομική υπηρεσία, ποιος κάνει την ενέργεια να πάρει τα χρήματα. Η κοινοφελή επιχείρηση είναι μια ανεξάρτητη. Είναι μετά από την προστασία εντός εισαγωγικών του Δήμου, αλλά έχει δική της. Τα πάρει έτσι και το θέλει. Αυτά όλα εδώ έχει συντάξει ένα προϋπολογισμό. Μπορεί να θα σας το πω ανάποδα.
εμείς αυτή τη στιγμή, αν δεν εγκρίνεται αυτή τη μείωση για τους δικούς σας λόγους, σαν υπηρεσία έχουμε αποδεσμεύσει το ποσό. Γιατί δεν θα τα χωρινήσουμε. Δεν θα τα υπογράψουμε, γιατί δεν τα έχουμε. Είναι δικό σας θέμα το ότι θα κάνετε εσείς και θα κάνουμε εμείς. Εμείς ρωτούμε τώρα για την λειτουργία του. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι το διάλογο. Πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον. Και πώς θα λειτουργήσει. Κάνει ρωτήσει κάτι. Δεν μπορώ να σα. Μπορώ να σα μοιράσω τον προεπιλογισμό. Πέρασε πολύ αυτή την εισήγηση, γιατί μα την έκανε στην Οικονομική Επιτροπή. Να ήταν έτσι εδώ πέρα αυτοί που είχαν πέρασει την Ελλοφελή και τα ξέρανε. Γιατί κάνουμε σήμερα την εισήγηση και πέρασαν και οι οικονομικέ και δεν έκανε καθόλου αυτά. Τι να σα πω, θα κάνουμε. Τι θέλετε να σα απαντήσω. Όχι, όχι, εντάξει, δεν έκανε καμία. Θα είχαν πει οι οικονομικέ επιτροπέ. Θα τα πάρουν και οι Συγγνώμη, γιατί δεν ακούω. Για πες κανένα θέση. Λέω, εάν δεν κάνετε κάτι άλλο, με αυτόν τον τρόπο που λέει εδώ η κοινό, οι κοινοφελείς με τον Υπουργείο Διοικητικό Συμβούλιο θα βρεθεί σε ίδιες στροφές. Δεν θα μπορεί να πληρώσει το επιθετικό. Διότι το ποσοστό πρέπει να έχει απόθεμα κοινοφελείς για τους εξής λόγους. Κάθε 4 μήνες παίρνει την επιχορήγηση αυτή που παίρνει. Δεν την παίρνει ένα μήνα. Λοιπόν, παίρνει να θυμάμαι τον Απρίλιο, τον 1ο Απρίλιο, τον Απρίλιο με Μάη που κατέβει, παίρνει την πρώτη δόση που είναι γύρω στο 45%, μετά παίρνει μια άλλη 30%, μετά κάθε τόσο έρχεται ένα ποσό. Οι πληρωμές γίνονται από την ενιαία αυτή πληρωμών. Εάν δεν πληρωθεί στην ώρα του, δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται ήκα, δεν πληρώνεται, τα έχουμε ζήσει. Αν θυμόνται ο κύριος Καπάκη και η Μίγα να συλλογούν τα ίδια. Εδώ είναι και το προηγούμενο. Και γι' αυτό είχαμε πάντα πίσω χρήμα. Για να έχουμε τι συνήθειες καταστάσεις αυτές. Θα έχει πρόσφυγε τάσεις. Θα το λέμε για το ξέρω. Δεν είναι ασφαλή. Και εκκρεμούν επίσης και πολύ στους 45.000. Τα ενίκια, αν θέλω όλο στην ενδιαφορολογία, δεν θα έχει θέλει. Στο άμεσο μέλλον πρέπει να πληρωθεί τα ενίκια. Έστω ένα ποσό. Αυτό είναι που είναι τρία. Είναι χρόνια νίκη που η δική του παιδιότητα τα παίρνει. Δηλαδή, αν δεν κάνει ένα χρέος από το Δήμο, η επόμενη κομματοδότηση, αν θυμάται καλά, θα είναι το Απριλωμάη. Με τον Απριλωμάη θα είναι τα επόμενα χρήματα του Τετσέφη. Μέχρι τότε θα μου πέσει παλιμένο. Νομίζω ότι είμαστε βέβαια στην ευκαιρία σα. Από όσα πηγήσαμε, μάλλον. Θα σου πω ωραία. Τι να ψηφίσω. Τι να ψηφίσω. Τι, ξανά πει να πει, άλλη ώρα το μένει πρόταση. Τι. Αλλά το αποτελεσμό έτσι όπως εκρήθηκε με την υπαριθμό 14/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Πρόεδρε, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Για την αναμόρφωση όπως και για τον προϋπολογισμό φαντάζομαι. Η ψηφοφορία το αρνητικό δεν έχει καμία σημασία. Σωστά. Άρα λοιπόν όποιος ζητήσει αρνητικά και πέντε θετική να είναι, περνάει. Εάν δεν περάσει από το Συμβούλιο σήμερα, ξαναγυρίζει πίσω στην Οικονομική Επιτροπή. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει. Λοιπόν, σα διαβάζω. Υπάρχει δυνατότητα για δύο προτάσει. Αλλά είναι αυτή η πρόταση. Σε όλε τι ανωτέρω περιπτώσει, οι αντιπολιτευόμενε παρατάξει μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικέ προτάσει, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του Δημάρχου ή την Περιφερία. Η εναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση τώρα δηλαδή, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που συντάσσει ο προτείνων, στην οποία ιδεολογείται η όποια διαφωνία και από εισήγηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών και λύση ή τη υπηρεσία σχετικά με το εφαρμόσιμο ή τη πρόταση. Οι προτάσεις ζητούνται και ψηφίζονται δυνητικά κατά την ίδια συνεδρία. Δηλαδή για να υπάρξει άλλη πρόταση. Αντιπρόταση, συγγνώμη, δεν είναι περίπτωση. Θα έπρεπε να έχει να συνοδεύεται από έκθεση δικιά σας, σωστά, η οποία όμως θα δικαιολογούνται για τη διαφωνία και από εισήγηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Δήμου, με το αν είναι εφαρμόσιμη ή όχι η πρόταση. Δηλαδή ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος προϋπολογισμός από εσάς, ο οποίος όμως θα έπρεπε, θα πρέπει, θα το βρούμε στο μέλλον,
θα πρέπει να έχει πάρει την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο. Άρα ποτέ. Δεν μπαίνεις εσύ, αλλά... μπορείτε να την καταθέσετε. Αλλά θα ακούσουμε όμως, ναι, αλλά πρέπει να ακούσουμε λίγο τα θέματα των συμβούλων, αν συμφωνούν ή συμφωνούν. Μα δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στη σωστή διαδικασία. Νόημα μπορεί να μην έχει, αλλά πρέπει να διαρκωθεί η πρόταση. Λοιπόν, ακόμα και διαφορετική πρόταση του κρατούς δεν μπαίνει σε συζήτηση, γιατί ακριβώς δεν έχει προηγηθεί αυτό που σας είπα. Άρα ψηφίζουμε το σώμα επί της προτάσεως, τυπικά επί της προτάσεως του Δημάρχου, η οποία εφόσον δεν έχει υποβληθεί εναρκτική πρόταση, θεωρείται εντυπωμένη από το σώμα. Παρακαλώ. Δεν έχουμε τελειώσει, συγγνώμη, δεν έχουμε τελειώσει με τα διαφημιστικά της άνθρωπος. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει. Κάποιοι άνθρωποι να έχουν τώρα κάποιες έχετε κάποια ερώτηση. Δεν έχουμε ερώτηση. Απλά έχουμε και άλλοι. Για τους υπόλοιπους κωδικούς τώρα μιλάμε. Για το δεύτερο σκέλος να μιλάμε μέχρι τώρα. Και ποιους κωδικούς μειώσαμε. Ωραία. Οι μειώσεις αυτές σας είπα το πρώτο είναι η εκπληκτική. Οι υπόλοιπες έχουν να κάνουν με το χρονικό διάστημα το οποίο έχει να κάνει με την απασχόληση και έχουν απαλλασσώσει και το κωδικό. Δηλαδή με την έννοια ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την τακτοποίηση του κωδικού. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που έχει να κάνει με τα έγγραφα του προσωπικού. Οπότε αυτή η κωδική αυξομοιώνεται. Κάποιο ενισχύει με κάποιου μειώνει. Αυτά όσον αφορά το δεύτερο. Να ρωτήσω κάτι για δυο. Επίσης έχω βάλει, συγγνώμη να με διακόψω, σε αυτό το βήματα, επειδή έχουμε ήδη σε προνότητα την αποζημίωση του προσωπικού της αναπτυξιακής, αλλά στο σύνολό τους αυτό αφορά υποχρεώσεις που έρχονται σαν οφειλές από το ιδιαίο πρώτης η εταιρεία και δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Το είχα εξτελέσει τα δύο λες, τα 7.000. Ναι, τα 7.900 να μην τα βάλει όμως σπαστά με υπηρεσία, δηλαδή το 7.915 είναι το 1/3 της οφειλής της κοινές του Νιακού. Αντίστοιχα στην υπηρεσία 20 που έχουν τοποθετηθεί οι δύο εκδηλιστές, έχουν βάλει το 1/4. Καταρχάς, δεν έχουμε μια ιδεολογική έκθεση για ποιο λόγο αυξάνουμε, για ποιο λόγο μειώνουμε. Τι ήταν αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι έστω και στην οικονομική έπρεπε να την είχαμε. Στην οικονομική κάναμε δύο οικονομικές, ακυρώθηκε η μία, έγινε άλλη. Δεν είχαμε καμία ιδεολογική έκθεση και τώρα μας παίρνει μια ιδεολογική έκθεση καλή, κατά τη γνώμη σας, γιατί την ωφελεί. Για τα άλλα δεν έχουμε καμία. Είχε για το Τέσλα, για το θέμα του κατακαλέω και για διάφορα άλλα. Δεν έχουμε ιδεολογική επί της αναμόρφωσης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Και το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Μας έχουν ακυρώσει πολλές αναμορφώσεις έτσι. Δεύτερο. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Γιατί δεν μπορούσα να το εκτός λοιπόν από αυτό το εξελάκι το απλό, δεν έχουμε καμία ιδεολογική. Η δεύτερη σελίδα του Excel. Για να μην πηγαίνει μια και τέσσερις σελίδες μπροστά της ΣΥΣ, της αναμόρφωσης. Δεύτερη σελίδα. Θα ήθελα να ανοίξει αυτός ο κωδικός που αφαιρούνται κάποια χρήματα 10.500 από 15, δηλαδή ο κωδικός 10.60.41.000. Αυτός ο κωδικός τι αφορά, μήπως αφορά αποζημιώσει ειδικών συμβούλων.
ή κάτι άλλο. Τι αποζημίωση αφορά αυτός ο κωδικός. Και από τα 15 παίρνουμε τα 10. Στο γράμμα σχέδιο είναι αυτό που λέω στο γράμμα. Λοιπόν, οι αξιομοιώσεις που έχουν να κάνουν με τις αποδοχές έρχεται κατόπιν εισήγησης εγγράφου από τη Διεύθυνση Διοικητικού που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις του προσωπικού, με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, τι αγράφει κτλ. Υπάρχει έγγραφο. Έχει σημασία αυτό το πρόβλημα. Έχει, δεν έχει. Δεν έχει σημασία. Έχω έγγραφο από την υπηρεσία. Η υπηρεσία που έχει να κάνει με την ιστοδοσία μας δίνει έγγραφο. Βάζει το εγγράφο. Και πού το έγγραφο αυτό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αφορά, δηλαδή, επειδή δεν θα γίνουν οι πληρωμές ειδικών συμβούλων, και καλώς αποφασίσαμε να το κάνουμε, δεν έχω θέμα αυτό. Αφαιρέσαν λοιπόν από 15.000 που ήταν για εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, που λογικά ήταν να μου πάει να είναι ειδικοί σύμβουλοι, αλλά δεν έχω το θέμα στο διάβημα ότι δεν υπήρχε πια αυτή η ειδική σύμβουλη. Άμα δεν υπάρχει στο διάβημα, τα χρήματα αυτά είναι λάθος, διότι οι ειδικοί σύμβουλοι θα πληρώνονται. Ναι, γιατί η ιστοδοσία τρέχει. Εκτός και αν δεν το έχω δει εγώ. Συγγνώμη, αν δεν το έχω δει, για να βοηθήσω το λέω, γιατί θα έχετε πρόβλημα. Πάμε τώρα στη σελίδα, τελειώνω. Μια πολύ μικρή είναι αυτή, σελίδα 4 της εξαίρεσης. Πρώτα τελευταίος, πίνακας δεξιά. Ο κωδικός είναι 2061-17006. Εντάξει. Ναι. Στις 4.500 κάνουμε, βάζουμε 460 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι το ποσό της δικηγόρου. Της κυρίας Καλία. Γιατί το αυξάνουμε. Γιατί τα ΦΠΑ ζήτησε η γυναίκα λάθος. 4.000 ή 4.000. Ζήτησε πριν. Οκ, εντάξει. Τέλος. Έφερε τίποτα. Τι να φέρω. Δεν έφερε. Πού να ρωτήσετε στο μπαλκόνι. Ο κωδικός στη σελίδα, στην πρώτη τελευταία σελίδα του Excel. Στην πρώτη τελευταία σελίδα του Excel. Αφορά του σωλήνε Γαβρίου. Προμήθεια σωλήνων τοπική κοινότητα Γαβρίου. Το είδε, είναι ο 25.01.35. Ωραία. Βγάζουμε λοιπόν τους σωλήνες από τους τοπίσεων της Γαβρίου που είναι 10.500. Είναι από τις άλλες Γαβρίου. Συν 3.000. Το πιο πάνω. Συν 3.000. Βγάζουμε λοιπόν αυτούς, οι οποίοι ήταν μια από τις ξέρω και το τι κοινότητα εκεί ήταν για να γίνει η ρίωση από τον σώμα που να κατεχθούν οι σωλήνες στις κάποιες. Αυτό γιατί το βγάλαμε το ποσό. Γιατί βγήκε. Γιατί... Μόνο για να βρούμε χρήματα ή για κάποιο λόγο. Γιατί υπάρχει η συμβασιοποιημένο έργο του 2018, το οποίο έπρεπε να έχει βγει στον τροπολογισμό του 19, ύψος 19.220 ευρώ και δεν έχει βγει. Και είναι αυτό. Μελέτη ίδρυψης Ελληνικού είναι του κυρίου. Άρα λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε τώρα που λες, γιατί πάει και κάπου αλλού. Μπορώ να σου πω αυτό, άρα είναι σαν να μου λες ότι βγάζουμε χρήματα από εκεί για να πάμε εκεί που τα έχουμε ανάγκη. Πάλι, γι' αυτό το λόγο να κάνεις, δηλαδή θεωρείς
ότι είναι πιο αναγκαίο το ένα από το άλλο. Όχι, είναι απαγορευτικό. Συμβασιοποιημένα πράγματα πρέπει να είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Εμείς ήδη κάποια δεν είχαμε πει. Γιατί δεν βγάλαμε από κάπου τα λεφτά αυτά. Από τη Σάρα, ας πούμε, που πήραμε από τα χρήματα και να δω τις πυροδήμους, 440.000 πήραμε από 4 μήνες. Και να βάλουμε αυτά για την μελέτη του Αγίου Πέτρου, που είναι ένα έργο. Ένα έργο που είναι αναπτυσσιακό το δίσης στην περιοχή. Εγώ έκρινα ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν το όφελος, δηλαδή είναι το Μπατσί και το Γάβριο, γιατί μιλάμε για τους δύο βιολογικούς, έπρεπε να επιβαρυνθούν αυτό το πράγμα. Τώρα, να πιάσουν. Τη μελέτη του βιολογικού. Η μελέτη, αυτό είναι ένα κομμάτι, έχω βάλει ένα σύντομο, πώς το λένε, έχω βάλει ένα σύντομο τίτλο. Αυτό το πράγμα, η μελέτη Αγίου Πέτρου είναι η ίδρυση του Αγίου Πέτρου. Ποιο είναι η βιολογική. Δεν αφορά βιολογικό. Αυτό το. Υπάρχει μια μελέτη, τώρα σα φέρω το. Δεν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο. Εγώ έβαλα μέσα στο κουτάκι αυτό το χωράει. Είναι. Δεν θυμάμαι ποιο είναι ο μελέτη. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω πραγματικά να μην έχει πάλι πίσω ένα μόρφο συγκεκριμένα. Να τα βάλουμε κάτω λίγο με καθαρό μυαλό. Αφαιρούμε λοιπόν 11.500 από ένα έργο το οποίο θα ήταν για το Γάβριο, για την εποχή του Ναζού και κατώτερα, για την ίδρυψή του, δεν μιλάμε για βιολογικούς, θα ήταν πολύ σημαντικό, μισό λεπτό, και θα βάζουμε τα χρήματα αυτά μαζί με κάτι άλλο, τα βάζουμε είναι για να κάνουμε τη μελέτη το. Που καλώς την κάνουμε του κάτω από εκεί πέρα, που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό. Αυτό έκανες. Αυτό που έκανα είναι ότι υπάρχουν 5 συμβάσεις του 2018. Θα σου το εξηγήσω μετά αυτό. Για ποιο λόγο πήρες χρήματα λοιπόν από τα 11.500 και πήρες από τα παππού. Έτσι δεν θα ξαπατήσω την προλογική, θα κάνω στους συμβούλους. Όχι, δεν πειράζει. Τι να απαντήσω τώρα, από κάπου πρέπει να τα πω. Εγώ μου δεν ξέρω την προλογική και μιλάω ξεκάθαρα και λέω το εξής. Έχουμε πάρει μία. Την οικονομική και το παιδό δεν είπατε πάντως. Θέλει να μιλήσω. Έχουμε πάρει μία χρηματοδότηση 340.000 ευρώ, όπου ξέρεις πολύ καλά, φτιάξαμε το σχολείο, αγοράσαμε μια θέση με σαντιά, πήραμε κάποια άλλα πράγματα. Είναι αρκετά τα χρήματα, ώστε από εκεί, εφόσον είναι ένα έργο επενδυτικό, να πάρεις χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε στη μελέτη του Άγιου Πέτρου. Γιατί να πάρουμε την ίδρυση του Γαβρίου, για να τα βάλουμε, δηλαδή να ακυρώσουμε ένα. Κύριε Πρόεδρε, κάτι να σας πω κάτι. Είναι σύνομο. Αυτό πρέπει να γίνει. Συγγνώμη τώρα που θα μιλήσω έτσι, αλλά θέλετε μια εναλλακτική πρόταση. Γιατί η υπηρεσία δεν έχει να καταλάβει υπηρεσία. Κρίνει ότι έπρεπε να τα πάρει από εκεί. Εσείς μου λέτε να καταθμίσω μία χρηματοδότηση 354.000 και να την κάνω κομματάκι από το κλάδι. Για να καταθμίσεις. Αυτό το λες. Αυτό το του λες, Ζωάννη. Γιατί δεν καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Και να σου το κάνω. Αλλά. Θα μιλήσουμε για να μιλήσουμε. Μισό λεπτό. Ότι υπάρχει και ο κωδικός της υψηδρίας που είναι 209.000 ευρώ και έχουν απορροφηθεί τα 50 και θα μπορούσαμε από αυτά τα χρήματα στην επόμενη αναμόρφωση, εάν την έχουν αυτή, να μπουν και όχι μόνο για το Γάβριο και για το Μπατζή, γιατί έχουν γίνει πολλές πιστώσεις, έχουν γίνει σαν υπηρεσίες, ενώ θα μπορούσαν να μπουν σαν γραμμικά λοιπά. Λοιπόν, όχι πρόεδρε, συγγνώμη εδώ. Έχει σημασία για τις επόμενες. Γιατί λοιπόν από τα χρήματα της λειψιδρίας δεν βάζεις χρήματα για να γίνει μελέτη του κάτω εκεί πέρα. Λοιπόν, να βάλω. Πού βλέπετε την κατάρτιση, δεν ξέρω τι κατάρτιση. Είναι λειψιδρία. Ποια είναι η κατάρτιση. Να πω λίγο. Λειψιδρία. Γιατί έχετε περιοριστεί σε μια τεχνική συζήτηση. Όχι, θα τα συνεχίσουμε. Όχι, θα το βάλουμε σε μια πολιτική διάθεση. Θα το βάλουμε σε μια πολιτική διάθεση. Αυτό το εξέχει καθαρά. Εγώ, επειδή είναι σαν να είναι αυτό. Η Σάρα αφορά τεχνική. Επειδή λοιπόν. Άρα θα μιλήσουμε. Σε Αυτό γιατί δεν έρχεται τα πράγματα. Πού είστε μέρα.
Κύριε Σουσούδη, γιατί δεν βάλατε την κυρία Μαχάκη, γιατί δεν βάλατε στη ΣΑΤΑ, γιατί βάλατε στη ΣΑΤΑ δίκτυα ίδρυψης και γεωτρήσεις και δεν τα πήρατε την υψηδρία των 170.000 που είχε κάνει ο κύριος Κουρλέτης και βάλατε ΣΑΤΑ χωριών, ίδρυψη, σωλήνες και γεωτρήσεις. Αυτό είναι το ένα δομικό. Το ένα. Το άλλο είναι το εξής. Το εξής. Έχω μπροστά μου προσπαθείτε τώρα. Πάμε να διορθώσουμε με τρόπους ένα δομικό λάθος. Μπορώ να συνεχίσω. Να μου απαντήσετε. Όχι, να μου απαντήσετε. Στο τεχνικό πρόγραμμα του Άνω Κορφίου σήμερα το είχα μπροστά μου. Έχετε βάλει δίκτυα ίδρυψη, προμήθεια σωληνών, διαλύσεις γεωτρήσεων στο Άνω Κορφό. Γιατί δεν τα πήρατε αυτά και τα βάλατε στη ΣΑΤΑ και διαλύσατε τη ΣΑΤΑ του χωριού και δεν τα πήρατε από τον 170.000 που ήταν επιχορήγηση για την ψηφιδρία από τον κύριο Σκουρλέτη. Πείτε μου το λόγο. Πώς, όχι. Και η γεώτρηση του Κοχύλου, 10.000 ευρώ, πάλι από τη ΣΑΤΑ την πήρατε. Την κυρία Τσιμτσίμου, όχι να πείτε, όχι να πείτε. Τα χρήματα ούτως ή άλλως υπάρχουν. Τη σήμερα κάνατε, διαλύσατε το τεχνικό πρόγραμμα των χωριών. Και όποιος θέλει, μπορεί να το δει μέσα. Συγχωρείς, αλλά εδώ, έτσι διαλύσατε. Να σου πω κάτι, έτσι. Φέρανε 400.000 για την ψηδρία που έχει ακόμα άλλα 300 να διαχειριστείτε, φέρανε άλλα 340.000 επιπλέον ΣΑΤΑ που έχετε τα μισά να διαχειριστείτε και θα μου πεις διαλύσατε. Τα χωριά τι κάνουνε, τα χωριά τι κάνουνε. Και εδώ να κάνετε ό,τι θέλετε. Όχι, οι οικισμοί δεν θα έγινε κύριε Σουσούδη. Στους οικισμούς έχετε βάλει δίκτυα ίδρυψη, έχετε βάλει γεωτρήσεις, έχετε βάλει κοσμίδα σωληνών. Είναι αυτό που μπορεί να επιδημάτε. Βεβαίως θα μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει ΣΑΤΑ. Ένα λεπτό κύριε Σούδη. Ο μόνος που έχει δικαίωμα να διακόπτει είναι ο Δήμαρχος. Ζήτησε τον λόγο, παρακαλώ, σε ξαναδώσω τον λόγο κύριε Σούδη. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, με σαφήνεια και σύντομα. Και ξανά και τον λόγο κύριε Σούδη. Συγγνώμη, αυτή είναι η όρθια κάτι. Παρακαλώ. Αυτό που θέλω να πω, το είπα και στην οικονομική, θέλω να το διευκρινίσω και μπροστά στο σώμα, είναι το εξής. Όλη αυτή η αναμπομπούλα προέκυψε γιατί είχαμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν είχε στηθεί σωστά την αρχή. Και τι εννοώ, η συμβατική υποχρέωση με τον κύριο Βασιλόπουλο για τον βιολογικό γάβριο βασίου υπάρχει, νομίζω να το καλώσω, το 17. Δεν υπήρχε μέσα στον προϋπολογισμό. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε αναμόρφωση και να εμφανίσουμε ότι εμείς δεν ρωτάμε τα τοπικά και κλέβουμε από εδώ από εκεί τη 4 του Γαβρίου, που αυτά που γράφει τώρα στη 4 του Γαβρίου ο προϋπολογισμός δεν έπρεπε να είναι στη ΣΑΤΑ. Έπρεπε να είναι στο κονδύλι και τα αντιπλημμυρικά. Τα οποία ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Εμείς δεν βγήκαμε το κριτικάρουμε, αλλά βγήκαμε να απολογούμαστε στις 20 μέρες. Στις 20 μέρες να απολογούμαστε, γιατί πάμε με αθόρυβο και συνενετικό τρόπο να διορθώσουμε και να λειτουργήσουμε πράγματα. Γιατί όταν έχει την οικονομική υπηρεσία και λέει πρέπει να βάλουμε λεφτά στη σημαντική μας υποχρέωση, πρέπει να πούμε την αρχή του προϋπολογισμού. Εγώ λέω να βάλουμε. Αυτό. Να απαντήσω. Εγώ. Να απαντήσω. Όχι, πριν συνεχίσω να απαντήσω αυτό που είπε ο το συγκεκριμένο που λέτε Δήμαρχε αφορά και το μελετητή στο κοινωνικό του Γεωπέτρου, αφορά και τον σύμβουλο για το Λιμενικό Ταμείο που είναι 5.000. Θα σας θυμίσω ότι και πρέπει να το γνωρίζετε αυτό από τις επόμενες φορές και πείτε στην οικονομική υπηρεσία να σας συμβουλεύει τι ακριβώς συμβαίνει, ότι ο προϋπολογισμός στήθηκε με στοιχεία του Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός κατατέθηκε τον Οκτώβριο. Δεν μπορούσε να ξέρει κανείς. Η συμβατική υποχρέωση υπήρχε από πριν. Δεν μπορούσε να ξέρει κανείς αν ο μελετητής αυτός θα είχε τελικά τιμολογήσει μέχρι τέλος του χρόνου. Έχεις υπογράψει το βασί. Έπρεπε να έχεις κωδικό με λεφτά. Το 18 χρήματα με. Δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Περιμένετε λίγο. Ακούστε αυτό που σας λέω και μετά απαντήστε. Και μετά απαντήστε.
Ο άνθρωπος που τώρα μελετής του έκανε τη μελέτη κάτω του Γιοπέτρου, δεν ξέραμε αν θα έχει τελειώσει μέσα στο δεκαετή, δεν έχει αφήνει ένα χρόνο τουλάχιστον. Λογικά λοιπόν έπρεπε να έχει τιμολογήσει μέχρι το δεκαετή του 18. Να έχει τιμολογήσει. Αυτό δεν μπορούν να το ξέρουν αυτοί που στείλουν τον προϋπολογισμό τον Οκτώβρη ή τον Σεπτέμβρη. Δεν το γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, γιατί δεν το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν διορθώνεται πάντα ο προϋπολογισμός για αυτούς οι οποίοι δεν τιμολογούν, διορθώνεται από την πρώτη αναμόρφωση. Η πρώτη αναμόρφωση λοιπόν, δεν είχαμε στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία αν αυτός έχει τιμολογήσει ή όχι. Δεν υπήρχαν στοιχεία. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι ακριβώς έκανε η οικονομική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν έγινε ευθύνες, αλλά να ξέρετε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε τυχαία δηλαδή ότι δεν μπήκε στα χρήματα του επόμενου. Πώς θα μπει στα χρήματα του επόμενου αν είχε τιμολογήσει το 18. Πώς θα πάσαμε για το 19 αμοιβή του μελετητή για το 18 εάν είχε τιμολογήσει ο άνθρωπος το Νοέμβριο του 18. Μα είναι τρεις αναμορφώσεις, τόσο πάντων. Αυτό αφορά και το σύμβουλο για το Λιμενικό Ταμείο. Τα 5.000 που τα βγάλαμε και εμείς διαφωνούμε κάποιοι. Έχετε λοιπόν την πρώτη αναμόρφωση να το γνωρίζετε, όπου πρέπει να δει η οικονομική υπηρεσία ποιες συμβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ποιες δεν έχουν τιμολογηθεί, να τις καταγράψει και να μπουν στον επόμενο προϋπολογισμό μέσω της αναμόρφωσης. Δεν μπήκανε. Δεν μπήκανε. Και είμαστε τέταρτο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, γι' αυτό επιμένω να γίνω τα συμβούλια. Διαπιστώνετε πόσο χρήσιμο είναι η παρουσία των υπηρεσιών. Έρχεται η υπηρεσία και μου λέει: είναι επίγον να βάλουμε λεφτά γιατί έχουμε σημαντική υποχρέωση. Και λέω: αφού είναι επίγον να βάλουμε. Εγώ δεν το είδα πολιτικά. Πολύ καλά κάνατε. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Όπω θέλω να πω. Ο δικό σα είναι ο προϋπολογισμός. Αυτό, ναι, σας εξήγησα το προβλήμα, το Υπάρχει ένα μεγάλο χρηματοδότηση που πήρε από τα 400.000 ευρώ. Ήδρευση του Γαβρίου και να δημιουργείται στο κάτω τα γεωπέτα. Αυτό θέλω να πω, η διαφωνία μου είναι αυτή. Και το σταματάω για να μην το συνεχίζουμε το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά πριν σε λόγω να γίνω, θέλετε να κάνουμε διάλογο. Όχι, μόνο αυτό δεν έχω μιλήσει εγώ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Όχι. Προηγουμένως όμως απαντώντας τον Δημήτρη για τον προγράμμα του Ελευθέρω σου, του είπες ναι, αλλά εμείς θα μπορούσε τα λεφτά αυτά για τη ΣΑΤΑ να τα πάρεις από εμάς. Δεν το γνωρίζω. Μα αυτή είναι η διαδικασία. Θα σας πω ότι τη ΣΑΤΑ κάθε χρόνο. Για να απαντήσω στο δεύτερο. Δεν βάζουμε ΣΑΤΑ χωριών. Η ίδρυψη, η αποχέτευση είναι ανταποδοτική. Δημήτρη, μισό λεπτό. Τη ΣΑΤΑ του κάθε χωριού φωνάζουμε εδώ όλους τους προέδρους σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Οι οποίοι κατέθεταν το πρόγραμμα τους. Δεν γνωρίζουν ότι πρόγραμμα του πρόγραμμα του ΣΑΤΑ και πώς είναι ΣΑΤΑ. Κατέθεταν και εδώ είναι ένα πρόγραμμα από πριν για να σας πούνε αν γινόταν έτσι. Φωνάζαμε λοιπόν τους προέδρους, οι οποίοι είχαν άποψη ο τεχνικό του πρόγραμμα των 2, των 6, των 8, των 10.000, λέγανε τι θέλανε να γίνουν, πηγαίναμε στην τεχνική υπηρεσία, έκανε τη μελέτη στην τεχνική υπηρεσία και προχωρούσε ο προϋπολογισμός με το τεχνικό έργο μέσω των προέδρων των χωριών. Δεν αφαιρετούσαν ούτε οι υπηρεσίες ούτε άλλοι ελληνικοί. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν αφήνατε τους προέδρους και σας στέλνανε ένα τεχνικό πρόγραμμα και σας έλεγαν δίκτυο επέκταση δικτύου ίδρυψης, διάνυξη γεώτησης και προμήθεια των λινών, έπρεπε εσείς η υπηρεσία να κατευθύνει το πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο και να τους πει: παιδιά, αυτά δεν τα βάζουμε. Βάζουμε αναβαθμίδες, βάζουμε επισκευές, βάζουμε τσιμεντοστρώσεις, βάζουμε προμήθεια σχηροδέματος και δεν βάζουμε ό,τι αφορά ίδρυψη, αποχέτευση και νεκροταφεία. Είναι ανταποδοτικά. Δεν είναι για τον λογικό, όχι έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι έτσι. Έτσι. Ξέρει πολύ καλά, δεν είναι έτσι, διότι τώρα. Πολύ καλά το ξέρουμε. Είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι. Φέρνει ο πρόεδρος αυτά που θέλει να κάνει και μέσα στον προϋπολογισμό. Εάν. Και αν θέλει κάτι που δεν γίνεται, δεν με βάλω. Κάτι που δεν γίνεται. Αφού είναι ανταποδοτικά, δεν με βάλω. Γιατί δεν τον κάψουμε τον πρόεδρο. Όχι, δεν γίνεται. Ποιο είναι αυτό που δεν γίνεται. Θα κρυθούμε όλοι ποιος κάνει καλό και κακό. Δεν πειράζει. Απλά εγώ θα πω ότι
η απάντησή σας στον προηγούμενο στον κύριο Ινακό είναι ακριβώς η απάντηση από τον κύριο Ινακό. Γιατί τα παίρνετε από την ίδια. Είναι ακριβώς η ίδια απάντηση που τον δείχνει. Ότι μετά θα μπορούσε να τα πάρει από τον κύριο Ινακό. Μπορεί να δεν θέλει να πει ότι σε ένα μήνα θα ξανακάνουμε ένα απόφαση και θα βγάλουμε την ψηλή εκδοχή. Σωστά. Θα κάνουμε ένα απόφαση, κύριε Σουσούρη. Κύριε Σουσούρη, θα κάνουμε ένα απόφαση και θα πληρώσουμε τη δεξαμενή εδώ πάνω. Λοιπόν, πάρτε εδώ εσύ να πληρώσει. Παρακαλώ. Δεν καμία σύμβαση, καμία. Δεν θα δείτε και τις αναμορφώσεις που θα πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Σούλη, να ρωτήσω μια ερώτηση. Για την κυταφερή λοιπόν επιχείρηση του Δήμου, διαφωνούμε κάθετα που θα αφαιρεθούν τα χρήματα, διότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία της συνοφελούς. Δεύτερον, διαφωνούμε επίσης με τον κωδικό 00617, αυτό που είναι για την πρόταση πέρα, διότι δεν γνωρίζουμε καν το ιδεολογικό τι είναι αυτή η πρόταση, αν έχει πάρει παράταση, μέχρι πότε έχει πάρει παράταση. Αν έχουμε μια τεχνική μελέτη, μια τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία να λέει ποιο είναι το ποσό ανάληψης που γίνεται αυτό το έργο, ένα απλό τεχνικό δελτίο είναι, ακούστε τεχνικό, ένα τεχνικό δελτίο είναι, ένα τεχνικό δελτίο είναι και το όριο της απευθείας ανάληψης είναι πραγματικά υπέροχο και επίσης θα πω ότι τα χρήματα αυτά είναι από το ΠΕΠ του Διογέου. Σωστά, φιλιό. Τα χρήματα για το ΦΕΔΑ δεν είναι από την περιφέρεια. Η πρόταση αυτή τι διαφορά. Τι χρηματοδότηση είναι αυτή η πρόταση. Να σου πω. Είναι για να είναι μετά. Έχει τρεις δράσεις. Είμαστε εκτός θέματος. Γιατί είμαστε εκτός θέματος. Είμαστε εκτός θέματος. Στο δικό του προϋπολογισμό της ανάπτυξης. Είμαστε εκτός θέματος. Αυτό το θέμα του πέστα. Βοηθήστε με λίγο για να το δούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ούτε έχουμε ένα αρχαιολογικό. Θα σας στείλω ποια πρόταση είναι αυτή. Θα σας στείλω την... Είναι η πρόταση που έλεγε 31-8 του Αυγούστου. Μας την έστειλε ο μελετητής. Είναι πάρα πολλές σελίδες, έχει τρεις. Πολύ ωραία. Εάν είναι λοιπόν η πρόταση 31-8 του 19. Δεν είναι το 31-8, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Ναι, και πήρε παράταση για 30 Νοεμβρίου. Και πήρε παράταση για 30 Νοεμβρίου. Είναι ένα έργο που η χρηματοδότηση είναι έστω. Η ΕΣΠΑ χρηματοδότηση ξέρει πάρα πολύ καλά με τα ομοειδή που έχετε πει, γιατί έχει πει ότι ο άνθρωπο ο οποίο έχει φέρει, έχουμε φέρει τα χρήματα χρηματοδοτήσει από το φιλόδημο, από τα ΠΟΔΟΕ και από ΕΣΠΑ που καταθέσαμε. Το περιεχόμενο του είναι τελείω διαφορετικό και από πάλι στον επίτροπο. Εγώ απλά εφιστεύω την προσοχή. Να το ξέρετε, θεωρώ ότι είναι έργο ΕΣΠΑ, ο μελετητή. Αυτό που κάνει την υπηρεσία θα κάνει υπηρεσία για να πάρουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ, όπου έχουμε άλλη μια σύμβαση που τρέχει για το ΕΣΠΑ, νομίζω 10.000 για όλα τα ΕΣΠΑ, και έχουμε για ένα. Είναι άλλο το περιεχόμενο τη σύμβαση αυτή, είναι τελείω διαφορετικό από τα άλλα που έχουμε. Τα άλλα δύο τα οποία είχαν το πρόβλημα και πήγαν στον επίτροπο ήταν δύο ίδια πράγματα. Και γι' αυτό είπε, σα το πω. Αυτό το έργο δεν είναι τελείω. Συγγνώμη, σε όλο το συμβούλιο το γιατί φαντάζομαι να έχουν απορρέει και εγώ. Εκτός αν θέλετε κάθε φορά όταν θα έχουμε αναμόρφωση. Εγώ να προτείνω κάτι, επειδή βλέπω. Όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω ελευθερία. Γιατί η οικονομική επιλογή που ήμουν εγώ την πρώτη φορά ήρθε το τελευταίο εισηγητικό που έχει την οικονομική επιλογή. Έτσι γινόταν πάντα. Πώς? Έτσι γινόταν πάντα. Αυτή την εισήγηση την είχαμε λόγω της αναβολής, την Πέμπτη με τη συζήτηση μου και είχε παρατηρήσει. Παραμονή πήραμε μερικές ώρες πριν πήραμε την πρώτη, το πρωί, και την υπόλοιπη την πήραμε το μεσημέρι. Ναι, και γίνεται τη Τρίτη. Μετά όμως ένα συζήτηση με την Πέμπτη, με την ίδια συζήτηση, αλλά είναι από τις δύο μέρες. Με πάση περιπτώσει τώρα, δεν είναι ποιος είναι καλός κάποιος να πει. Δεν έχει συζητάμε αυτό. Να προχωρήσουμε, νομίζω ότι είναι άσχημο να πάρουμε.
Άσοβα. Έτσι λέει ο πρόεδρος. Εγώ θα ήθελα να πω και να μιλήσω για αυτό το θέμα. Επίσης, με άλλα τελευταίο για να σας κουράζω, τα χρήματα δεν τα πρέπει να τα συγκεκριμένουν μισό λεπτό, να το δούμε να το δείξουν. Λοιπόν, το τελευταίο, ο τελευταίος κωδικός είναι φιλόδημος, υπηρεσία με την προστασία στη θέση κατακαλώνει. Εντάξει. Ωραία, εμένα μιλήσω. Για να δεν υπάρχει μια... Ναι, εντάξει. Έχουμε βάλει 24.800, 24.800, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε την προηγούμενη φορά ο Δήμαρχος, είναι για να γίνει και μία βραχολυπή. Σωστά, ωραία. Έχει πάρει κανείς τηλέφωνο από την υπηρεσία που έχουμε ζητήσει τη συνέχεια του κατεπήγοντος από το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι. Από τον κύριο Χαρδελιά. Έχει πάρει κανείς τηλέφωνο. Ναι, έχει γίνει επαφή και με τον έπαρχο και με τον κύριο Δρόσο για αυτό το θέμα που λέτε, ναι. Με τον κύριο Χαρδελιά έχει γίνει. Και με τον κύριο Δρόσο να στείλει εκδέμα έγγραφο. Όχι, ο κύριο Δρόσο έχει στείλει έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ εσύ. Το οποίο το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει. Το είχα διευθύνσει στην οικονομία. Το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο. Ίσως γιατί χρειάζεται μια νέα έννοια, όχι η παράταση του παρεμπίγοντο, μια καινούργια ω κατεπίγοντο. Καινούργια κήρυξη. Καινούργια κήρυξη. Καινούργια κήρυξη. Πάμε τώρα λοιπόν, θα πω ότι θα είναι παρακάτω. Δεν σου πάρω. Δεν σου πάρω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Για το ίδιο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, έχει γίνει μια μελέτη με τεχνική υπηρεσία του Δήμου ύψου 100.000 και όπου λόγω του κατεπίγοντο θα πήγαινε απευθεία ανάθεση για να γίνει γρήγορα αυτή η κατάσταση, ωραία. Το έργο. Αυτό που πήρε το έργο, την παραμονή που έλεγε το κατεπίγον, μα είπε δεν με συμφέρει, δεν το παίρνω το συμφέρον. Αυτό που το πήρε δεν χρειάζεται να λέει ονόματα. Ωραία. Γνωρίζει πολύ καλά η οικονομική υπηρεσία. Στείλαμε ό,τι ένα θα χρειαζόταν για να πάρω την παράταση του κατεπίγον. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μελέτη. Υπάρχουν τα χρήματα δεσμευμένα που τα είχαμε πάρει την Υπουργή Υποδομών 600.000 και τα βάλαμε τα μισά εκεί για διάφορε θεομηνίε, κατασκευέ από θεομηνίε. Για ποιο λόγο λοιπόν να πάμε σε ένα επισφαλές έργο το οποίο δεν έχει καν νομοδοτήσει η τεχνική υπηρεσία, να πάμε να δώσουμε 24.800 για να βάλουμε τέτρες κάτω από το δρόμο, μήπως έτσι και δεν τα πάρει ο δρόμο η βροχή. Το θεωρείτε αυτό λογικό να ξεκινήσει ένα έργο με 24.800 ρίχνοντας βράχια κάτω από το δρόμο και μετά να έχει το κατεπίγον ή ο διαγωνισμός για να πάμε να κάνουμε τους συνεδροπασάντους. Του συνεδροφασάντες που πρέπει να γίνουν για να παραμείνει ένα έργο σωστό. Λοιπόν, θα έλεγα ότι... Να διευκρινίσεις αυτό. Πώς? Να δώσουμε τη διευκρινίση αυτό. Γιατί για τα πόλη είναι ακριβώς όπως θα λες. Ωραία. Με μία όμως βασική απευθείας παράμετρο. Ναι. Απευθείας ανάθεση. Όχι, με απευθείας, ουσιαστικά με μία βασική παράμετρο. Δεν πρόκειται να γίνει βασική. Σε 4 μέρες έχουμε 8. Να πάρουμε την παράταση του πατεπίγοντος, θα έχουμε ανάδοχο και θα εκτελεστεί έργο σε 6-8 μήνες. Αν όλα πάνε καλά. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ. Επειδή έχει αρνηθεί, μπορεί να αρνηθεί και ο επόμενος. Δεν το ξέρω αυτό. Εδώ έχουμε, είναι και ο κύριος Μαπής εδώ. Εγώ ουσιαστικά που κουράζει την αγωνία του κύριου Στεφάνου και παθαίνει να πάρει το λόγο. Και λέει, αν δεν κάνουμε κάποια παρέμβαση, θα μείνουμε άμεσα χωρίς δρόμο. Εγώ δεν αμφισβητώ ούτε τη μελέτη της υπηρεσίας, ούτε τις προσπάθειες της δικές σας, τίποτα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν ανάδοχο. Εδώ έχουμε έναν ανάδοχο, ο οποίος έχει αρνηθεί, έχουμε ένα πρόβλημα που το κοιτάμε και στην άμεση αντιμετώπιση του πρόβλημα του ενώπιση του χειμώνα δεν έχουμε κάποια πρόταση. Αν έχει να κάνει κάποια άλλη, εγώ είμαι ανοιχτό. Για πείτε μα. Πρώτον, έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ για να πάρουμε το κατεπίγον. Σε 20 μέρες. Για να αποζητήσετε την έννοια. Διότι η έννοια του κατεπίγοντος για να πάει. Πότε έλειξε το κατεπίγον. Πότε έλειξε. Έλειξε τον Ιούνιο. Ωραία. Αν έχουμε καθυστερήσει εμείς 20 μέρες να μας απαντήσουν, δεν έχετε καθυστερήσει εσείς 3 μήνες που δεν σας είδε. Τι είναι αυτό που λέτε. Εννοώ ότι από τη στιγμή που αναλάβατε τη διοίκηση εδώ, ναι. Μπορούσατε να τρέξετε τη διαδικασία με τον κύριο Χαρδελιά. Εσείς που το τρέχατε, επί 2 μήνες δεν το κάνατε. Σας απάντησε, έπρεπε να πάμε στο Υπουργείο. Γιατί δεν πήγατε. Γιατί δεν είχαμε. Γιατί δεν πήγατε. Μα γιατί δεν πήγατε. Γιατί δεν πάτε τώρα. Εσείς γιατί δεν πήγατε. Την απάντηση την έγραφη. Είναι εδώ η οικονομική υπηρεσία για να απαντήσει και η τεχνική υπηρεσία. Τρέχανε πάρα πολλές αποδοτήσεις.
συζητάμε τον και περιμένουμε την απάντηση. Λοιπόν, το θέμα είναι τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Εάν πάει κάποιος στο Υπουργείο Εσωτερικών και αν θέλετε να βοηθήσουμε και εμείς αυτό να είμαστε και εμείς. Μα γιατί το κάνετε αυτό 2,5 μήνες για να το προχωρήσουμε. Ωραία, βοηθήστε. Αλλά γιατί το κάνετε. Ευχαρίστω. Ωραία. Λοιπόν, έχετε εικόνα από χρόνο διαγράμματο. Άμα βγήκατε πήγον αύριο το πρωί για να μπει μπουλντόζα στο δρόμο που οι άνθρωποι δεν έχουν δρόμο, έχετε εικόνα από χρόνο διαγράμματο. 40 μέρες. Ωραία. 40 μέρες. Καταγράφει μια μου λοιπόν, κύριε Γιάννη, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα με το δημοτικό σχολείο σε πόσο χρόνο είναι. Έχουμε κάνει. Το δημοτικό σχολείο, αντίστοιχο έργο είναι. Κύριε Σουδή, συζητάμε το δημοτικό σχολείο της χώρας. Είμαστε. Μιλάτε 40 λεπτά. Μόνο αυτό το να πω. Να μην μιλάμε. Όχι, να μιλάμε όλοι. Να μην μιλήσουμε μια ώρα πια. Σε τι γίνεται να μιλάμε 40 λεπτά. Τελειώσαμε. Έχω μιλήσει πολλές φορές 40 λεπτά. Για να βοηθήσω τη διαδικασία, λοιπόν, να βοηθήσω τη διαδικασία όλων των λοιπόν, να βοηθήσω τη διαδικασία όλων των ο τελευταίος νόμος που μιλάει για την κυβερνησιμότητα και νησίσου και απευθύνομαι ειλικρινά, όσο γίνεται πιο ειλικρινικά σε όλους, έχει αλλάξει κάποια στάνταρ και κάποια δεδομένα. Μιλάτε τόση ώρα για θέματα τα οποία πραγματικά μπορούσαμε να τα έχουμε αποσαφηνίσει και να τα έχετε πει μέσα στην Οικονομική Επιτροπή και να είχατε πάρει όλες τις απαντήσεις. Μόλις πριν από ένα λεπτό αντιληφθήκατε ή αντιληφθήκαμε όλοι μαζί ότι ακόμα και για όλα αυτά τα θέματα που έχουν έρθει στην Οικονομική Επιτροπή και να μην τα ψηφίσετε, 4-5 άτομα τα ψηφίσουν είναι τελειωμένα και καλώς γενωμένα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει γύρω-γύρω και όλοι αυτοί που καθόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε ένα παραγωγικό συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, ή να αποφασίσουμε, πρόεδρε και δήματοι, είναι και πρότασή μου, να κάνουμε 2-3 εκπαιδευτικά με τον καινούριο νόμο, ούτως ώστε πραγματικά να μάθουν όλοι οι άνθρωποι τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και να μην βγαίνουν ούτε κόντρες από εδώ και κόντρες από εκεί. Οι άνδρες, παιδιά, πρέπει να πάει μπροστά και να βοηθήσουμε όλοι. Όχι κάθε επίφαση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω έρθει με την καλύτερη των διαθέσεων, αλλά βλέπω ότι εγκαλείται τη φιλιότητα, θα το πω δημόσια, η οποία μέχρι χθες ήταν. Η γυναίκα είναι σαν σας βοηθούσε. Ακούστε με, ακούστε. Είναι άποψη δική μου. Την καταφέρω. Εγκαλείτε τις δημοσιογραφίες. Λοιπόν, ενώ προσπαθούμε να πούμε σε μια διαδικασία. Λέμε πάλι για ένα θέμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να γίνονται συμβούλια χωρίς εισηγήσεις. Λέμε πάλι για ένα θέμα. Ότι αφού ήμουνα στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί αυτά δεν τα είπα. Στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα με ένα χαρτί το οποίο δεν είπα εκείνη την ώρα. Την Πέμπτη δεν την είπα. Την Πέμπτη δεν είπα. Είχαν την ίδια γνώση. Γιατί τώρα αυτή η ερώτηση μου σε δεν κάνω. Κατά δύο μέρα όμω δεν είχε. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβούλιο. Δεν γίνεται να κάνουμε συμβούλιο. Δεν σας είπα. Είπα το ακούτε τώρα, δεν κατάλαβα. Δεν. Ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το θέμα σας. Το θέμα μας είναι. Όταν πάμε στην Οικονομική Επιτροπή. Γιατί το λέμε. Για να το συμπληρώσουμε το δούμε. Γιατί ό,τι αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή θα περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα. Το έχει κάνει έτσι ο Τσακάκης. Αυτά τα οποία λέτε τώρα, αν τα είχατε πει στην Οικονομική Επιτροπή, ενδεχομένως η Οικονομική Επιτροπή να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Που ήταν η τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή, αν λέγατε εκεί, μην τα πάτε που να είναι πέτρο. Σου απαντάω και σου λέω δεν είχα δει την αναμόρφωση. Την παίρνει όμω την ίδια, θα μπορούσε να το κάνει πιο σοβαρό. Πάμε. Το πείσαμε ότι μας είπε ότι ήταν βιολογικό έργο και θα μπορούσε να είχαν πει και. Του τα είχα πει. Άρα κλείθηκε η Οικονομική Επιτροπή. Εγώ ολοκληρώνω και λέω και επικαλούμε, αν είναι να το συζητήσουμε και σε συνέχεια αυτό που είπε ο Γιάννης Καπάκης, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ηρεμία. Διότι εδώ έχουμε τεράστια θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Και συγγνώμη, Θοδόση, δεν είναι στο πρόσωπό σου αυτό, ειλικρινά. Ίσως να σου έχει μείνει μέσα από αυτή την εμπειρία που έχει αποκτήσει μια σκέψη και ένα τρόπο σκέψη, ο οποίος έχει αλλάξει τώρα. Δυστυχώς άλλαξε. Ή ευτυχώς άλλαξε. Πάρ' το όπως θέλεις. Δεν είναι όπως γινόταν και η φιλιό πια. Είναι υπεύθυνη. Καταφέρουμε στη φιλιό ονομαστικά γιατί είναι προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Δεν τα στέλνουμε. Το ξέρεις πολύ καλά στον Επίτροπο. Περνάει η όλη διαδικασία μέσα από τους υπαλλήλους. Έχουν λοιπόν, αν θέλεις, ευαισθητοποιηθεί. Για να λοιπόν, ωραία. Άρα,
άρα λοιπόν για να προχωρήσει ο Δήμος. Για να προχωρήσει ο Δήμος λοιπόν, αλλάξαν ακόμα παραπάνω διαδικασίες. Μην για 20 μέρες που είμαστε εμείς εδώ, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν, το κάνω τον εαυτό μου. Ζητάτε τόσο αναλυτικά πράγματα, διότι πάμε να βρούμε βηματισμό και πάμε σε έναν προϋπολογισμό, και κλείνω με αυτό, ο οποίος είχε γίνει θεοδόσιμο από εσάς. Και προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, και τους ανθρώπους να πληρώσουμε, τόποτε 900. Και να βρούμε βηματισμό και να προχωρήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν το βοηθάμε να μπει στην ουσία. Τελεία. Παρακαλώ. Μόνο διαφημιστικά, για να μην πατήσω όλο το δικό. Μια σύντομη απάντηση. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαννήση για ένα θέμα. Ότι πραγματικά θέλουμε δημοκρατική λειτουργία. Εσείς είστε, κύριε Γιαννήση, δημοτική αρχή. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τις πρωτοβουλίες πραγματικά για να λειτουργήσετε το Συμβούλιο και να μην γίνουν. Εμείς σας το προτείνουμε και το προτείναμε από την αρχή. Θα πω αυτό, είπα ο πρόεδρος. Και για να πω και κάτι, επειδή έχει σχέση και με τη ΣΑΤΕ και με όλα αυτά, δημοκρατική λειτουργία είναι και τα τοπικά συμβούλια. Δεν μπορούν τα τοπικά συμβούλια να μην λαμβάνονται υπόψη και να ευθυνδιάζονται. Και το ξέρει ο κύριος Δημιακός, και να το σκέφτεται εδώ, είναι το ψάρι του Πατσίδη. Του πήρα 4.000. Το ξέρει, δεν ξέρω αν το ξέρει. Ήταν η γνώση της κυρίας Βολίνα. Δεν μπορεί να σας το επιβεβαιώσει. Εγώ λέω απλώς όμως ότι αυτή η συζήτηση είναι καλό να γίνεται, να γίνεται με διαφάνεια έτσι ώστε να μην υπάρχουν και αντίστοιχες ή αιτιάσεις ή διαμαρτυρίες από την αντιπολίτευση, αν εμείς γνωρίζουμε ότι τα τοπικά συμβούλια συμφωνούν για οποιοδήποτε. Γιατί ξέρω για παράδειγμα ότι για το τοπικό του Γαβρίου, η ίδρυψη, το είπε και σου ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρει ο Χριστιανιακός, ήταν απλά αυτό και στα πήραν τα λεφτά ενώ περιμέναμε ότι αυτό ήταν ένα έργο ζωτικής σημασίας. Δεν έχει γίνει πρώτη φορά έτσι, για να μην πω τώρα ότι ψέχω το Δήμαρχο, το έργο καινούριο. Δυστυχώς είναι μια πάγια πρακτική να βουτάμε τα χρήματα τη ΣΑΤΑ από τα τοπικά συμβούλια. Και αυτό δεν είναι σωστό, δεν έχει σχέση. Γιατί αν θέλουμε κυβερνησιμότητα, ανεξάρτητα το ποιος παίρνει τελικά την απόφαση, η μεγάλη σημασία έχει να λειτουργούν, να είναι κάτω και να συμμετέχουν οι κοινωνίες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Και μένω σε αυτό και ο Δήμαρχος. Δεν έχει σχέση με το ΣΑΤΑ, δεν πάει τα ερωτήματα. Συμφωνεί σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και ρωτάω και εγώ δύο ερωτήσεις που έχω για να κλείσουμε, γιατί έχει κρατήσει πάρα πολύ. Το ένα. Το ένα αφορά για το μια στον κωδικό στο φιλόδημος μελέτη περιβαλλοντικών. Μελέτη περιβαλλοντικών τόσο διάνοιξης οδού συνδέσης λιμένα Γαβρίου. Είναι αυτό που είναι η κυρία. Το ΠΕ αυτό. Είναι η χρηματοδότηση της μελέτης, της περιβαλλοντικής μελέτης για τον περιφερειακό του Γαβρίου. Περιφερειακού Γαβρίου. Ναι. Έχει γίνει χωροταξία για τον περιφερειακό Γαβρίου και φτάσαμε. Υπάρχει μία μελέτη που θα φτάσει στο περιβαλλοντικά. Ποιο? Έχει γίνει μία μελέτη, η οποία αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή που είχε γίνει από ο Ιωσήφ και είχε. Και αυτή η μελέτη είναι. Λέγεται ο κ. Μανάλης. Δεν έχει επικαιροποιήσει. Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Εμείς βάζουμε χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την περιβαλλοντική διαδότηση. Συγγνώμη, λέτε διάνοιξη. Να προσεγγίσουμε μέσα από τη μελέτη η λύση. Συγγνώμη, λέτε διάνοιξη οδού. Διάνοιξη οδού. Επί της ουσίας είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς το είπα αυτή η υπηρεσία. Είναι η μελέτη περιβαλλοντική σε σχέση με το περιφερειακό του Γαβρίου. Για τη διάνοιξη. Δεν αναφέρεται πουθενά περιφερειακό Γαβρίου. Γράφει απλά διάνοιξη οδού. Μήπως είναι διάνοιξη οδού από τις Γίδες μέχρι την Πλούσκα. Το κάνω και την περιφερειακό. Είναι αυτό ακριβώς που λέω. Είναι η περιβαλλοντική μελέτη για τον περιφερειακό του Γαβρίου. Δεν υπάρχει τέτοια χωροταξία για τον περιφερειακό. Πού την μπορείτε να μας τη θέλετε. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Δεν υπάρχει, αλλά ακόμη και να εγγραφεί κάπου πρέπει να έχουμε βάλει στο διαπολογισμό ένα κωδικό. Να το ανοίξουμε σαν στα πλαίσια τη περιβαλλοντική μελέτη υπάρχει και διαμέρισμα. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό μπαίνει δηλαδή για δύο μήνες, μέχρι τέλος του 19. Είναι τόσο ευκαιρία. Για να γίνει ανάπτυξη. Το βάλετε για να γίνει ανάπτυξη.
Για να γίνει μελέτη. Προμολογούμε ένα μεγάλο έργο που θα βρει. Δεν έχετε πρόβλημα γι' αυτό. Θα πληρώσετε μέσα στο επόμενο δίμηνο τη 8.000 σε μια μελέτη ενός δρόμου που δεν έχει γίνει χωροταξία και δεν έχει γίνει καν τοπογράφηση. Γιατί δεν το αναφέρετε. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Πιθανόν να χρειάζονται κάποια χρήματα γιατί. Όχι, συγγνώμη, γιατί δεν το αναφέρετε. Μπορεί να πω λίγο να πω λίγο μια σαν πρόεδρο. Κάνετε ένα καφενείο τώρα που δεν καταλαβαίνω. Δεν κουράζει πολύ. Δεν γίνεται έτσι, κυρία Μαμά. Ποιο είναι το λόγο, γιατί μιλάτε. Ποιος σας έδωσε δεν είναι καφενείο. Επειδή κάνει μια συζήτηση. Δεν είναι κάποιο καφάκι. Να ρωτήσω κάτι εγώ, Βασίλη, δεν μιλάω για τον κόπο. Και αν δεν αναφερθεί το λόγο. Θα μου ζητάτε τον λόγο και αν σα δίνετε, θα μιλάτε. Δηλαδή, θα σα δίνετε κατολικά, θα δείτε αυτό που λέτε. Δεν απαντάει κανείς στην κυρία μου. Σε παρακαλώ, εγώ μπορώ να συνεχίσω με το σχόλιο. Δεν έχω το σχόλιο, ο κύριος Καπάκης είναι. Και δεν το δίνω Καπάκης. Λοιπόν, στο ερώτημα του κύριου Καπάκη, τι αφορά ο συγκεκριμένος κωδικός, η απάντηση είναι ότι είναι η τεχνητερματολογική μελέτη για τον περιφερειακό του Μαρίου. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η απάντηση. Επαφής δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Δεν υπάρχει ερώτηση. Γενικότερα του Καπρίου, όπου περιελάμβανε και τον περιφερειακό δρόμο. Αυτό το αποκόπτει τώρα και το ξεχωρίζεται ως κάτι διαφορετικό από μια συνολική μελέτη που θα περιλαμβάνει αυτά και την πρώτη και άλλα του σχήματο. Πολύ καλά, συμπληρωματικά μπορεί να είναι υπό εδώ, δεν το λέω εδώ. Αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι, το οποίο πραγματικά ξεπερνάει την πολιτική πρόθεση και διάθεση να δρομολογήσουμε ένα κομβικό έργο για τον Καπρίο από την πρώτη μας αναγνώριση έστω και συμβολικά. Όχι, όχι, αυτό και μπορεί να μιλήσω. Γιατί πλούσια δεν είναι και τις ανησυχίες που φράζει ο κ. Μαμάης, θα καταγραφεί εδώ στα χέρια δεν κάνουμε έτσι. Και μπορεί να έχει πολιτικές προεκτάσεις γιατί μπορεί να έχει συμμετεί στις εκλογές του 98 που αφορά την κυρία Τασούλα. Εγώ το βλέπω αναπτυξιακά. Τι να κάνω. Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε τίποτα. Παρακαλώ να δείτε. Απλά μια πρόταση καταθέτω. Μια μέρα μου θα το κάνει. Ρε παιδιά, ρε θα δώσω έτσι κάτω στο σχολείο. Μου είπε το θέλω, περίμενε. Κύριε Καπτή, μετά θα ξαναμιλήσουμε. Να πάμε λίγο με τη σειρά, δεν αλλιώ ποτέ. Το έχουμε κάνει καθημερινά. Λοιπόν, κύριε Καπτή, θα σα ρωτήσω ερωτήσει. Όχι, άλλη ερώτηση δεν θα έχω. Μισό δευτερόλεπτο με τον πρόεδρο. Στο τέλο. Δεν είσαι ένας, λοιπόν, κύριε Καπάκη, αν δεν είστε ερωτήσεις, όχι το βράδυ. Εγώ οι περισσότερες ερωτήσεις απαντήθηκαν χωρίς βέβαια αρκετές ούτε να τις γνωρίζουν ούτε ενδεδομένες και κυρίως ξαναθέτω το θέμα, Δήμαρχε, το θέμα των τοπικών συμβουλίων. Θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων και να μην χρειάζονται για ό,τι γίνεται. Μπορεί να είναι και σωστή η άποφασή σα. Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε αυτό σε μια ανάλυση κόστου στο τέλο, αλλά δεν μπορεί τα τοπικά να έχουν κάνει ένα προγραμματισμό και να ενημερώνουν τον κόσμο και ξαφνικά να βρίσκουν το κόστο του χρόνου. Συμφωνώ απόλυτα για την πρότασή σου. Είμαι ένας άνθρωπος που έκανα επαφές με όλα τα τοπικά συμβούλια της Άνδρας. Καταρχάς, είναι λάθος και απαράδεκτο να βάζουμε σάτα, όπως το είπα και προηγουμένως, ίδρυς. Η επέκταση του προμήθεια στο λιβάνι. Συμφωνείς και εσύ. Οι προτάσεις μου στα τοπικά συμβούλια ήταν συγκεκριμένες σε όλα του νησιού. Τοπικό συμβούλιο πριν τον προϋπολογισμό θα είμαι παρόν ή εγώ ή ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος τοπικός που θα κάνουμε μαζί το τεχνικό πρόγραμμα ούτως ώστε να συμβουλεύουμε τα τοπικά συμβούλια τι πρέπει να βάζουμε και τι είναι ανταποδοτικό. Άρα δεν θα χρειαστεί ποτέ στο μέλλον να πάρουμε ίδρυυση από τα τοπικά συμβούλια. Σωστό. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε χωρίς σωλήνες και χωρίς σύνδεση το Γάβριο επουδενή, ούτε τον Αμόλογο, ούτε τα χωριά, ούτε τίποτα. Είμαστε δίπλα τους
και είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα δοτικά συμβούλια. Και χαίρομαι που όλα τα δοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή είναι τόσο ευαισθητοποιημένα και έχουν όρεξη για δουλειά. Να ξέρετε, θέλω να ρωτήσω, να ακούσω τις ερωτήσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα, να συζητάμε δύο ώρες, κάνουμε ερωτήσεις, από τις οποίες ερωτήσεις είναι όλες τοποθετήσεις. Είναι όλες τοποθετήσεις. Είναι όλες τοποθετήσεις και είναι όλες. Είναι όλες μια πολιτική για τους νέους συμβούλους. Λοιπόν, επανερχόμαστε στον προϋπολογισμό. Έχουμε συζητήσει τη λειτουργία των δημόσιων συμβουλίων. Έχουμε συζητήσει τα πάντα. Έχουμε φύγει 100 φορές από το θέμα. Επανερχόμαστε. Το ξεκινάμε από την αρχή για να πιάσουμε ποτέ. Μένουμε στο θέμα. Αν υπάρχει ερώτηση επί την προϋπολογισμού. Επί της αναδόμησης του προϋπολογισμού. Απάνω σε αυτό το θέμα που συζητάμε. Όχι μόνο στο συζητάμε, στον προϋπολογισμό. Αν υπάρχει προϋπολογισμό, αλλιώς δεν θα απαντήσει κανένα. Για τη μελέτη θέλω να πω. Τη χωροταξική μελέτη που είπε ο Δήμαρχος του Περιφερειακού. Εάν εννοεί τη μελέτη, δεν ξέρω αν εννοεί αυτή τη μελέτη, που υπήρχε συνυφασμένη με την τρίτη φάση του λιμανιού. Αυτή είναι εννοεί. Αυτή είναι. Αυτή λοιπόν η μελέτη τη τρίτη φάση του λιμανιού. Επειδή είναι συνυφασμένη η τρίτη φάση με τον περιφερειακό, ήταν από κοινού αυτή η μελέτη. Δεν υπάρχει πλέον. Επειδή η τρίτη φάση ακυρώθηκε τελείως. Άρα δεν μπορεί. Κοίτα, επειδή δεν έχω πει γνώση. Κύριε Σουσούδη, διευκρινίσεις που θέλατε επί του θέματος, ας σας κάνατε στην οικονομική υπηρεσία, που είναι τεχνική υπηρεσία. Μία υπηρεσία την έδρα, ήταν η πρόταση τεχνικής υπηρεσίας. Άρα μιλάμε για μια καινούργια μελέτη. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Και όχι αυτή την υπάρχουσα που ήταν συνυφασμένη μαζί με την τρίτη φάση. Αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί με βάση. Λέω, έχει τελειώσει αυτή. Αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι, γιατί ακυρώθηκε την τρίτη φάση. Δεν χρειάζεται αυτό. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Παλάμη, διευκρινιστικό email, επειδή δυστυχώς και επιβεβαιώνουμε ότι τα συμβούλια πρέπει να είναι 4 ώρα και να είναι εδώ υπηρεσίες. Αλλά επειδή δεν έβλεπα κάποιο τεχνικό θέμα για να έχω τεχνική υπηρεσία και την είχαμε στην οικονομική, κύριε Σουσούδη και κυρία Μαμάη και Αντώνη, θα λάβει διευκρινιστικό email επί του θέματος, όπως και όλο το Συμβούλιο, εντός 2 ημερών. Εγώ να σου πω ναι ή όχι σε κάτι που άκουσα τεχνικά, ούτε μηχανικός έγινα, ούτε οικονομολόγος ξαφνικά. Η πολιτική μου απόφαση ήταν να δρομολογήσω ένα μεγάλο έργο του Γαβρίου συμβολικά. Που αφορά όλο το νησί, γιατί όλοι έχουν ταλαιπωρηθεί σε σχέση με τη διόρυγα του ΣΟΕΣ που είναι είσοδος και έξοδος του λιμάνιου, στην πρώτη αναμόρφωση. Αυτό ήταν μέχρι μένα. Τα τεχνικά κομμάτια που θέλετε, εγώ δεν θα γίνω καθόλου. Εγώ θα παραμείνω πολιτικός και αποδεικτικός. Αλλά θα σας διευκρινίσω και γι' αυτό και ευχαριστώ τις ταλαιπωρημένες πια υπηρεσίες που είναι εδώ και θα ξανά έχει τεχνική. Δεν έκανα σωστά την εκτίμηση σε το Συμβούλιο. Αυτά όλα θα ήταν, αν ήταν εδώ ο κύριος Λάρας που δεν τον κάλεσα τώρα. Τον είχα. Και εγώ παρακαλώ. Επί της ουσίας λοιπόν της αναμόρφωσης λοιπόν, εμείς μπορούμε, αν και τώρα πλέον δεν έχει σημασία στο πλαίσιο της κυβερνησιμότητας το τι ψηφίζουμε εμείς, ο προϋπολογισμός θα περάσει σε μια δεδομένη διαδικασία. Οφείλουμε εμείς να καταγράφουμε και κυρίως όταν δεν έχουμε όλη αυτή την ενημέρωση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να αποφανθούμε. Προφανώς από εδώ πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις κωδικών που αφορούν το προσωπικό, ασφάλιση. Προσωπικού κτλ. Δεν μπορούμε πάρα να καταψηφίσουμε. Για τα άλλα, σύμφωνα με την καινούργια διαδικασία, τι κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, που είστε διαβασμένο, λέμε λευκό. Λέμε για ό,τι και να πούμε δεν έχει καμία σημασία. Εμείς δεν είχαμε όλη αυτή την τεκμηρίωση και την ελπίδα, χωρίς να διαφωνούμε σε όλα. Έτσι το λέω, γιατί δεν είναι όλοι κωδικοί του οποίου διαφωνούμε, αλλά επειδή είναι θέματα λεπτά και λεπτά, υπό την έννοια ότι είναι μια οικονομική διαχείριση, ψηφίζουμε λευκό. Κύριε Σούλη, γιατί πολύ παρακαλώ και Σούλη, απλά κάτι που δεν μπορώ να πω για τις μέρες. Όσον αφορά το χωριστερά και ρεμιδέ του δρόμου, ένα δρόμος που μπορούσε μάλλον είναι φάντασμα, γιατί αν πάμε στον δρόμο αυτό που υπήρχε, στο Γάβριο, καταστομένος, ο δρόμος του Γάβριου καταπημένος, περνάει τώρα μέσα από αυτές και ίσως και από σπίτια. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της χωροταξίας και της τοπογραφικής αποτύπωσης αυτού του δρόμου και θα έλεγα ότι πολύ καλό να βλέπαμε εδώ τα 8.000 να είναι σε ένα τσινέο τοπογραφική αποτύπωση παράσχετα περιοχή, παράσχετα περιοχή. Δεν είναι πολύ αναπόλυτο αυτό. Χωρίς να υπάρχει μια αποτύπωση, να υπάρχει μια αποτύπωση. Εντάξει, τώρα παρέχομαι, προχωράμε.
Θα ήθελα να πω στον Δημήτρη χωρίς καμία διάθεση, ούτε από παράθεση του τίποτα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά, τρέχασε πάρα πολύ, ότι τα χρήματα της ψηφιδρίας υπήρχε τεράστιο πρόβλημα για να απορροφήσουν διαδικαστικό. Άλλαξε τα μία, έπρεπε να πάρει σφραγίδες, να ξέρει πολύ καλά η ευθύνδια και τα προβλήματα τρέχαν. Και είχαμε πει λοιπόν τότε να τα πάρουν όπως είχαν γίνει στην αρχή του έργου για το Τσάντα και μετά να βγουν τα χρήματα στη Τσάντα που σου διαφέρουν. Για το αυτό που λες ότι στους προϋπολογισμούς πρώτη φορά είδε ότι υπήρχαν χρήματα από το υπολογιστικό προϋπολογισμό, αλλά από το κάθε Τσάντα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε το παλιού προϋπολογισμού, λέγαμε και προχωρούσαμε με τον ίδιο τρόπο. Πάντα για λόγους γρηγοράντας για ένα πρόβλημα το οποίο είναι ουσία στα χωριά, που είναι ίδρυψη, πάντα για λόγους γρηγοράντας βάζαμε κάποια χρήματα όπως και έμαθα και πολύ παλιά και όπου το ξέρεις πάρα πολύ καλά την ίδια μας, δεν είναι πρώτη φορά που το φέραμε αυτό εμείς, βάζαμε λοιπόν χρήματα στη Σάντα, διότι τα χρήματα δεν έφταναν. Μην κοιτάς όσους έχουμε χρήματα από την ψηφιδρία, μην κοιτάς που έχουμε χρήματα από τη δεύτερη Σάντα που πήραμε. Τα χρήματα για την ίδρυση δεν έφταναν ποτέ και γι' αυτό βάζαμε χρήματα και από τη Σάντα. Το περισσότερο. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εκπροσωπικού. Εκπροσωπικού τώρα. Όσον αφορά τη δεξαμενή, είναι πληρωμένη η δεξαμενή και αν έχει προκύψει κάποιο καινούριο λόγω του ότι μπήκανε μέσα, ξύσανε, κάνανε, δείξανε, βάλανε οικολογικά υλικά που είδαμε και πάθαμε να τα βρούμε, αν έχει γίνει κάτι καινούριο και τώρα θα είναι παραπάνω χρήματα, αυτό αλλάζει. Η δεξαμενή είναι πληρωμένη. Για ξέρετε εδώ μας πείτε είναι πληρωμένη η δεξαμενή. Λοιπόν, όσον αφορά τις αναφόρμωσες υπηρεσίες, για τους λόγους που είπα προηγουμένως, είναι φανερό ότι καταψηφίζουμε χρυσό το κομμάτι των υπαλλήλων και την μισθοδοσία τους. Μπαίνει λοιπόν δεν έχει άλλη, γιατί δεν έχει τέξει εδώ. Δεν θέλει. Απίστευε ένα μάλακα. Ναι, ναι, ναι. Για τη σέντη. Και επίσης, σε παρακαλώ. Είπες για τσιμέντα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρήματα που σας ασφαλίσατε για τσιμέντα. Είναι 60.000 ευρώ. Γι' αυτό τα βάλαμε στη Σάτα. Γνωρίζει πολύ καλά η διευθύντρια που θα γινόταν η κατάκτηση. Τα οποία χρήματα θα γίνουν συνοπτικός διαγωνισμός για να πάρετε το που θέλετε. 60.000 σε τσιμέντα. Εδώ είναι η διευθύντρια για να μας το πει. Υπάρχουν στο Δήμο αποδεικτευμένα. Εγώ δεν θέλω να απολογηθήσω. Εγώ είμαι εδώ για να απολογούμε. Όχι, όχι. Είμαι εδώ για να απολογούμε. Υπάρχουν λοιπόν 60.000 που με συνοπτικό διαγωνισμό μπορείτε να τα πάτε όπου θέλετε. Δεν διαφωνώ για αυτό. Το λέω και να ξέρετε ότι δεν μπορεί και με συνοπτικό διαγωνισμό να κάνει απευθεία την πρόταση. Η έκφραση μου ήταν ότι δεν αντιλαμβάνεται και είναι κατάκτηση. Γι' αυτό δεν βάλαμε στα χωριά προμήθεια βετών. Αλλάξαμε. Γι' αυτό δεν βάλαμε. Αλλάξαμε, δεν ήρθαμε. Κατάλαβα. Αλλά δεν θέλω να μιλάτε για αυτό το σχέδιο. Αλλάξαμε. Μα νομίζω ότι είναι εξάρτητο που ενδιαφέρει όλου του κοινωνικού εδώ να μάθουν. Μα δεν μα φοβάται τον ευρωπαϊκό. Δεν μα ενδιαφέρει του κοινωνικού. Δεν θα δώσω κατόνια, θα πούμε. Μα είπατε χιλιάδε πράγματα τα οποία δεν είναι τίποτα. 9 θετική ψήφισαν, 9 ψήφισαν υπέρ τη πρόταση τη εκτροναμπόρου υπολογισμού που κατέθεσε η Οικονομική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι έχετε ενιαία ψήφο, όχι σε όλα ή όχι σε κάποια. Έχω. Όχι σε κάποια. Έχω απαντήσει για όσον αφορά όσον αφορά την άποψη της ζωής μας, δεν είπαμε, δεν μπήκαμε σε ψηφοδικούς. Παιδιά, καταμετρούνται μόνο η θετική ψήφη. Οπότε γιατί κάνουμε σε αυτή τη λογική. Ωραία, εμείς θέλουμε να καταγραφεί αυτό. Θέλουμε να καταγραφεί στα πρακτικά. Ψήφισα λοιπόν για 9, την πρώτη ψήφισα για 9. Οι υπόλοιποι ψήφισαν αρνητικά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Τι στο πρώτο θέμα θα έχουμε. Τώρα θα δούμε πόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα. Ο ορισμό του δεύτερου δεύτερου λογαριασμού και ο ορισμό του διακριτιστικού υπουργού. Πρέπει να τα ξεμετάξουμε. Παρακαλώ, κύριε Δημαρχή.